από τον τρίτο ευεργετινό υπόθεσης ΚΑΠΑΘΙΤΑ 29 και μόνον η υπερηφάνεια είναι ικανή να καταστρέψει τον χριστιανό, εκείνοι που φουσκώνουν από υπερηφάνεια, από διαδίθεν κατορθώματα, εγκαταλείπονται από τη Θεία Χάρη και επίπτουν θανασίμως. Α. Παλαδίου. Κάποτε ήλθε στην έρημο ένας από την Παλαιστίνη που ελέγεται ο Άλης. Αυτός έμεινε κοντά μας αρκετών καιρών. Κατόρθωσε πράγματι λόγω της μεγάλης κληραγωγίας να φτάσει υψηλά μέτρα ασκήσεως, ώστε να νομίζει. Δυστυχώς όμως, επειδή δεν επρόφθησε, εγλίστησε εις το πάθος της υπερηφανίας και τόσο πολύ εξαπατήθη από τον δαίμονα, ώστε να νομίζει ότι συναστρέφεται με αγγέλους οι οποίοι καθημερινώς τον εξυπηρέτουν. 2. Μίαν μάλιστα ημέραν συνέβη το εξής χαρακτηριστικών περιστατικών. Ήρχισε να σκοτεινιάζει μετά τη δύση του ήλιου. Ο Ουάλης εξακολουθούσε να ασχολείται με το εργόχειρό του και να ράπτει ζεμπίλια. Όταν πλέον είχε νυχτώσει αρκετά, του έπεσε από τα σχήρας η βελόνα. Και καθώς διηγούνται οι γνωστοί του, ο δαίμον είναι αψελαμπάδα και του ανέβρεν τη βελόνη. Μετά από αυτό το περιστατικό, εφούσκωσε πολύ ο άθλιος από την υπερηφάνεια. 3. Κατόπιν. Κάποτε άλλοτε, πριν μερικοί ξένοι προσέφεραν εις την αδελφότητα απορικά, ο δε ο Σιώτατος Μακάριος ο Πρεσβύτερος τα εμμύρασε και τα έστειλε από μία κουχούφτα εις έκαστον κελίον. Δεν εξέχασε ούτε το επόμενο, ούτε τον άθλιον Ουάλη, προς τον οποίον έστειλε την ευλογία των καρπών. Αυτός όμως όχι μόνο δεν εδέχτηκε το δώρο της αγάπης, αλλά προσέλαβε και εκτύπησε και έβρισε τον αδελφόν που το έφερε και του είπε μαλαζονία. Είπε εις τον Μακάριον που έστειλε αυτό το δώρο ότι δεν είμαι κατώτερός του για να μου στείλει ευλογίας. 4. Από αυτό αντελήφθη ο Μακάριος στην πλάνη του Ουάλη και μετά από λίγες μέρες τον επισκέφθηκε στο κελίο του για να τον νουθετήσει ιστορικός. Μεταξύ δε άλλων του είπε: «Αδελφέ μου Ουάλη, σε εμπέζει ο διάβολος. Πρόσεξε, σταμάτησε να τον πιστεύεις και παρακάλεσε τον Θεό να σε λυτρώσει από την παγίδα αυτή». Ο Ουάλης ουδεμία προσοχή έδωσε στα συμβουλά αυτά. Απέναντίας ομίλησε με αυτάδιαν και δεν υπήκουσε. Κατόπιν αυτού εβεβαιώθη πλέον ο διάβολος ότι ο Ουάλης υπακούει τελείως εις αυτόν. Και τι κάνει να τον παραπλανήσει ακόμη περισσότερο. Μετασχηματίζεται ο διάβολος στον Σωτήρα Χριστόν και τον επισκέπτεται τη νύχτα, χρησιμοποιούν για το τέχνασμά του την εξημένη φαντασία του εγωπαθούς ο άλεντος. Κατά την παραπλανητική αυτήν οψασία, ο μετασχηματιστής η Σωτήρα Διάβολος συνοδεύεται από χιλίους λαμπαδιφόρους δαίμονας. Η μορφή του Σωτήρος εσχηματίζεται μέσα εις ένα πύρινον τροχών. Ένας εκ των δαιμόνων προέτρεχε τη σατανική συντροφία και του έλεγε: «Ουάλη, ο Χριστός σε ηγάφησε και δια την καταρρότητα του βίου σου και την θεάρεση των πολιτείων σου ήλθε στο κελί σου να σε ειδεί. Έβγα λοιπόν από το κελί σου και αφού σταθείς από μακριά, θα τον και τον ειδείς και μετά σκύψε και προσκύνησέ τον». 5. Πράγματι, ο πλανηθής σου Άλης εξήλθε του κελίου του και είδε την περίοδο παράταξη των λαμπεδεφόρων εξ αποστάσεως δε περίπου 1000 μέτρων των αντίχριστων μετασχηματιστέντα ως υπόμενη στον Σωτήρα. Έπεσε δε και τον προσεκίνησε. Μετά δε από τη σατανική αυτήν αποτασία, τόσο φοβερή σύγχυση υπέστη ο νους του, ώστε με το λίγας ημέρας ήλθε εις τον ναό της Χίτης και εις επίκον πάντων φώναξε: «Εγώ δεν έχω πλέον ανάγκη να μεταλαμβάνω εδώ, διότι τα σημέρας αυτά σίδουν με τους οφθαλμούς μου των Χριστών». 6. Κατόπιν αυτού τον έπιασαν οι πατέρες, τον έδεσαν με αλυσίδες και επί ένα χρόνο και άρχισαν να παρακαλούν συνεχώς τον Θεό να τον θεραπεύσει από το σατανικό αυτό πάθος. Παραλλήλως με πολλές προσβολές που έκαναν και με απραξίαν εις την οποία δεν τον υπέβαλαν, του εξυφάνισαν τη φαντασία που είχε δια τον εαυτό του και τον εθεράπευσαν τελείως. Τα διάφορα πάθη θεραπεύονταν με τα αντιθέτους θεραπείας, όπως παραδείγματος χάρη η περηφάνεια με την καταφρόνηση και τα προσβολάς. 7. Μίαν ημέραν εγώ και οι μακάριοι διάκονοι Ευάγριος και Αλβίνος κατεφύγαμε από κοινού προς επίσκεψη των οσίων πατέρων Κρονίου, Ιακώβου και Παφνουτίου, προκειμένου να μάθομεν από αυτούς ποια είναι τα αίτια των παραπτωμάτων των αδελφών που εκπίπτουν από το μοναχικό των αξίωμα και χάνουν την αξία των.
8. Οι πατέρες λοιπόν αυτοί που ήταν πραγματικοί λίχνοι διακρίσεως με το φως των και τους λογισμούς των και τις διαθέσεις των ανθρώπων διατύπωσαν την εξής νόμη. Όσα συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων μας είπαν δυνάμεθα να διαιρέσουμε εις δύο κατηγορίες. Εις αυτά που συμβαίνουν κατ' ευδοκίαν Θεού και σε αυτά που συμβαίνουν κατά παραχώρηση Θεού. Όσοι λοιπόν πράξεις εκτελούνται από τους και προκαλούν κινδύνους και τέλος επιφέρουν ψυχική ζημία εις τον άνθρωπο και τέλος συντελούν εις την ηθική έκπτωση του ανθρώπου, αυτές συμβαίνουν κατά παραχώρηση Θεού και οφείλονται εις την υπερηφάνεια ή και εις την υπερηφάνεια αυτών που τους εγκατέλειψε η Θεία Χάρη λόγω της διαγωγής του. Διότι είναι αδύνατον, λέγουν οι πατέρες, αυτός ο οποίος φρονεί ορθώς περί την πίστη και ζει με ευσέβεια να εγκαταλευτεί από την Θεία Χάρη και να περιπέσει σφάλματα που φέρουν εντροπήν στα δαιμονικά πλάνα. 9. Όσοι όμως επιδιώκουν να εκτελέσουν την άσκηση κατευθυνόμενοι από ευτελή ελαττήρια όπως η ανθρωπαρέσκεια και ο λογισμός της υπερηφανίας ή αποβλέπουν εις διεφθαρμένους σκοπούς, τους εγκαταλείπει ο Θεός και περιπίπτουν εισφάλματα ανάλογα του αμαρτωλού των σκοπού. Το επιτρέπει δε ο Θεός αυτό για να αντιληφθούν την επικίνδυνο μεταβολή στην οποία περιέπεσαν και να διορθώσουν την αμαρτωλή πρόθεσή των ή την κακή των πράξη. Διότι ο άνθρωπος άλλοτε σφάλει κατά την πρόθεση και άλλοτε κατά την πράξη. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας διεφθαρμένος άνθρωπος δίδει ελεημοσύνη σε μία νεωτέρα γυναίκα για να την παρασύρει εις την ακολασία, τότε ο άνθρωπος αυτός αμαρτάνει κατά την πρόθεση. Απέναντίον, όταν ένας άνθρωπος ελεεί ασθενείς ή γέροντας ή πτωχεύσαντες με αγαθήν προσεκτέση και αγνό σκοπό, αλλά συγκουνεύεται εις αυτά που δίνει ή τα προσφέρει με εγωγισμό ο άνθρωπος αυτός και τι επιδιώκει καλό σκοπό, ετούτης όμως ομαρτάνει κατά την πράξη, διότι η ελεημοσύνη πρέπει να γίνεται αφιδόλευτα και με εσωτερική ευχαρίστηση. Ιλαρών γαρδό την αγαπά ο Κύριος. Β' Κορινθίους θήτα 7. 10. Επιπλέον οι όσοι αυτοί οι πατέρες έλεγαν και τα εξής. Πολλοί άνθρωποι έχουν λάβει παρά το Θεού ορισμένα προτερήματα. Παραδείγματος χάρη, άλλοι έχουν εφημεία στο διακόνημά του, άλλοι πάλι επί τη ιδιότητα στο έργο της ασκήσεως, ώστε με ευκολία να αγωνίζονται. Εφόσον όμως τα προτερήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για το αγαθό ή δεν συντελούν εις την εκπλήρωση ενός θείου σκοπού, τότε ούτε η πράξη που οφείλεται στο προτέρημα, ούτε η ευφυΐα με την οποία εξετελέσει η υπηρεσία ωφελούν ψυχικώς τον άνθρωπο που κατέχει το προτέρημα. Απέναντίας μάλιστα τότε το προτέρημα γίνεται αιτία βλάβης. Εκείνος λοιπόν που είναι φουσκωμένος από εγωισμό, διότι τάχα ομιλεί καλά, δεν αποδίδει πλέον στο Θεό το χάρισμα της ευφυΐας αυτής και δεν τον θεωρεί χορηγόν των γνώσεών του, νομίζει ότι τα προτερήματα αυτά είναι της φύσεως του ή αποτέλεσμα της προσπαθίας του. 11. Τότε λοιπόν και ο Θεός απομακρύνει από αυτόν τον άνθρωπο τον άγγελο της προνοίας του, αυτόν που έχει τάξει δια το χάρισμα αυτόν, και ο άνθρωπος αυτός χωρίς βοήθεια πλέον βασανίζεται από τον διάβολο. Εκείνος που καυχάται δια την ευφυΐα του περιπίπτει στην ακολασία, ώστε ο κινεδισμός ή η κτηνοδία να τον ταπεινώσει και να εκδιώξει τον δαίμονα της υπερηφανίας. Β. Εν το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική διδάσκουσα τα μοναχάς έλεγε προς αυτά που συγκεντρώθησαν πλησίον της. Προσέχετε, διότι έκαστη από εμάς αντιμετωπίζει διπλούν φόβων. Ή δηλαδή κινδυνεύει από την αμέλειά της να πολεμήσει των νοητών εχθρών να μην έλθει ποτέ στην αρχαία τάξη του μοναχικού βίου ή εξαιτίας πνευματικής βαδύτητος και νοθρότητος να μην δυνηθεί να τρέξει εις το στάδιο των ασκητικών αγώνων και να υποσκελιστεί από τον διάβολο, διότι ο εχθρός ημών διάβολος ή εκ των όπισθεν μας τραβά κοντά του. Ο Σάκης διαπίστωσε ότι η ψυχή μας είναι βραδικίνητος εις την αρετήν και νοθρά, ή εφόσον θεωρήσει αυτήν πρόθυμον και ευκίνητον εις την άσκηση, εισέρχεται κρυφίως εντός της ψυχής της, μεταδίδει το πάθος της υπερηφανίας και ούτε την καταστρέφει τελείως. Την υπερηφάνεια τη διαθέτει ο εχθρός εις το τελευταίο και αποτελεσματικό όπλο, ως το τελευταίο και αποτελεσματικό όπλο μεγαλύτερο των άλλων κατά τον εναντίον ημών πόλεμο. Με ό,τι πάθος ο ίδιος εξέπασε της αγγελικής δόξης, με το ίδιο μέσον επιδιώκει να καταβάλει τους ισχυρότερους εις την αρετήν, και το πάθος αυτό είναι η υπερηφάνεια. Συμβαίνει δε με τον διάβολον αυτό να παρατηρείται και στους εμπειρωτέρους πολεμιστάς. Ούτε ως γνωστόν, όταν εξοδεύσουν όλα τα βέλη των, τότε εφόσον εξακολουθούν να νικούν οι εχθροί,
ως τελευταίο όπλο κατά αυτόν χρησιμοποιούν και τη φοβερά μάχηρα, αντίοτε ο τρόπος ενεργεί εναντίον των εχθρών του ανθρώπου και ο διάβολος αφού εκτοξεύσει όλα τα βέλη του κατά του πολεμουμένου ή υπ' αυτού ανθρώπου, τότε χρησιμοποιεί και την υπερηφάνεια ως ισχυρότερον ψύχος για να επιτύχει την εξόντωση του αγωνιζομένου ανθρώπου. 3. Ποια δε είναι τα πρώτα βέλη? Τα πρώτα βέλη που χρησιμοποιεί εναντίον του μοναχού είναι η γαστιμαργία, η φιλιδονία, η πορνεία, δια των οποίων έχει συνηθίσει να πολεμεί τους νέους. Εάν δεν αποδώσουν τα όπλα αυτά, εάν δηλαδή δεν καταβάλει τον μοναχό, τότε χρησιμοποιεί τη φιλαργυρία, την πλεονεξία και τα όμοια με αυτά. Όταν λοιπόν και αυτά τα αντιμετωπίσει επιτυχώς με τη χάρη του Θεού ασκητής, χωρίς να τραυματιστεί, τότε ο δούλος βλέπων, ο δόλιος, ο διάβολος βλέπων ότι δεν απέδωσαν τα προηγούμενα όπλα του, του εμπνέει πονηρός την σκέψη ότι τάχα κάτι είναι. Τον φουσκώνει σιγά σιγά και τον κάνει να υπερηφανεύεται εναντίον των αδελφών και να τους περιφρονεί. Τον κάνει να φαντάζεται ότι δήθεν έχει κατανοήσει ούτως αυτά και οι περισσότεροι αγνοούν και ότι είναι ανώτερος των άλλων συμμοναστών του κατά τα σαγρυπνία, την νηστεία και την υπόλοιπον άσκηση, αλλά και πλήθος άλλων αδραγαθημάτων του εμπνέει και να υπολογίζει. 4. Επιπλέον καταφέρνει ο διάβολος να ξεχνά ο υπερήφανος μοναχός τα αμαρτήματά του και τον υποβάλλει στην επικίνδυνο αμνησία των όσων σφάλει, ώστε να μην μπορέσει να απευθύνει πλέον προς τον Θεό την κατανυκτική εκείνη δέηση. Σύ μόνο ήμαρτον, ψαλμός νη 4, ελέησόν με και δια της οποίας θα θεραπευθεί από τα σφάλματά του. Όπως ο δε ο διάβολος όταν αποφάσιζε την κατά του Θεού αποστασίαν είπε στο νου του, θα ανέβω επάνω από τους αστέρας του ουρανού και θα στήσω εκεί τον θρόνο μου. Τι ούτω τρόπος εμπνέει και στον υπερήφανο να φαντάζεται αρχάς πρωτοκαθεδρίας, ακόμη δε ότι είναι και ικανός να ενεργεί θεραπείας επί ασθενών και να διδάσκει τους άλλους. 5. Η ψυχή λοιπόν που κατά τον τρόπο αυτόν εξαπατάται από τον διαβόλου καταστρέφεται σιγά σιγά και χάνεται, διότι εκτυπήθη και δυσκολοθεράπευθον με πληγήν. Τι πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε όταν αντιληφθούμε στην ψυχή μας την παρουσία τιούτων πονηρών λογισμών? Πρέπει συνεχώς να μελετώμεν και να στοχαζόμεθα τη σημασία των λόγων του Θεού. Εγώ είμαι σκόλιξ και ουκ άνθρωπος, ψαλμός ΚΑ7, εγώ είμαι γη και σποδός, Γένεση ΣΥΤΑ 27, ακόμη εκείνο που αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, πάσα δικαιοσύνη ανθρώπου ως ράκος αποκαθημένης. Ισαΐας ΞΔΕΛΤΑ 6 και όλα εν γέννη τα σχετικά ρητά. 6. Αν δε η μοναχή που εδέχτη μέσα στην ψυχή της τα ψυχοβλαβείς αυτά σκέψεις, ο θέλος και αν ευγνώμης της ηγουμένης θέλει να αναχωρήσει ως ασκήτρια στην έρημο, να υποχρεωθεί να εισέρχεται πάλι στο κοινόβιο και να εξαναγκάζεται να τρώγει 2-3 φορές την ημέρα, εφόσον εκυριεύεται από το πάθος της υπερηφανίας λόγω της υπερβολικής ασκήσεως. Οι συνομήλικοί της που μονάζουν στο ίδιο κοινόβιο και την επιτιμούν και την ηρωνεύονται ότι δεν κάνουν κανένα κακό, επιπλέον δεν να εκτελεί όλα στα ευτελής υπηρεσίας της μόνης. 7. Να διηγούνται επίσης εις αυτήν βίους μεγάλων Αγίων που έλαμψαν εις άσκηση και αγαθά έργα και άλλε μοναχέ του κοινοβίου, να προσπαθούν να εντείνουν την άσκησή των ώστε βλέπουσα να αντιληφθεί ότι είναι κακτοτέρα από ό,τι εφαντάστηκε. Καθημερινώς δε εσωφρονέστερε των άλλων μοναχών να τις λέγουν, δεν είσαι φαντασμένη και υψηλοφρονής. Γιατί είσαι φαντασμένη και υψηλοφρονής? Επειδή δεν πίνεις τυχόν κρασί? Άλλοι λόγω αυστηράς ασκήσεως ούτε νερό δεν χορταίνουν. Μήπως επειδή νηστεύεις από έλαιον ή δεν τρώγεις ψημένων φαγητών? Άλλοι ασκητέ ούτε ψωμί δεν τρώγουν, αλλά παρηγορούν την εκουσία πίνατων με ολίγα άγρια χόρτα. Αλλά το ότι νηστεύεις όλη την ημέρα έως αργά το βράδυ δεν είναι σπουδαίον κατόρθωμα. Άλλοι νηστεύουν συνεχώς 2 και 3 ημέρες. Φαντάζεσαι ότι είναι μεγάλο πράγμα επειδή δεν λούζεσαι? Μη λησμονείς ότι και πολλοί εκ των κοσμικών λόγω ασθενείας ποτέ δεν ολούστησαν. 8. Θαυμάζει τον εαυτό σου διότι κοιμάσαι εσείς μία ψάθα και επάνω εις τρίχινον στρώμα? Τίποτε το σπουδαίον. Άλλοι κοιμούνται κατευθείαν στο χώμα συνεχώς και αυτό ακόμη εάν το κατορθώσεις δεν επέτυχες και μεγάλο πράγμα. Υπάρχουν ασκητές που έστρωσαν πέτρες και κοιμήθησαν επάνω σε αυτάς για να μην δοκιμάσουν την ευχαρίστηση του φυσιολογικού ύπνου. Άλλοι πάλι όλη τη νύχτα εκκρεμάστησαν εκουσίως.
Τέλος, και αν όλα αυτά τα κατορθώσεις και επιτύχεις την αυστηρότερη ανάσχεση, ποτέ δεν πρέπει να υψηλοφρονήσεις. 9. Διότι γιατί άλλωστε να υψηλοφρονήσεις, και τα ίδια τα δαιμόνια έχουν κατορθώσει να κατορθώνουν περισσότερα δραγαθήματα από τους ανθρώπους, διότι ούτε τρώγουν ούτε πίνουν, ούτε έχουν ανάγκη στολισμού, ούτε καν μία στιγμή κοιμούνται. Και αυτό και εσύ. Και αν ακόμη ζήσεις στην έρημο και έχεις τη γνώμη ότι κάτι σπουδαίων κατορθώνεις, επειδή κατοικήσεις σε ένα σπήλαιο, πρόσεξε, διότι θα χάσουν την αξία των όλα αυτά εφόσον δεν κατανικήσεις την υπερηφάνεια. Την υπερηφάνεια αυτή είναι δυνατόν να τη θεραπεύσει με τη χάρη του Θεού. Χρησιμοποιούσα επιτυχώς τα σανωτέρω σκέψη και πράξη. Πρέπει να τη θεραπεύσεις, διότι όπως ακριβώς η φωτιά την οποία φυσώνουν, όταν σκορπίσεις βίνει, ούτε ο τρόπος κάνει την αξία της, και η αρετή όταν εμφανιστεί η υπεροψία στην ψυχή του ανθρώπου, έστω και αν η άσκηση από την οποία προήλθε είναι η αρετή, υπήρξε σπορδοθάτη. Και όπως ακριβώς την μάχερα μπορεί επάνω εις το αμόνι να τη σπάσει και να την αχρηστεύσει μία πέτρα, ούτε ο τρόπος και η πλέον εντεταμένη άσκηση χάνεται συντομότατα από την υπερηφάνεια του ασκητού. 10. Δι' αυτό πρέπει από όλα τα σημεία να περιφρουρείται η ψυχή από τη σκληρότερα άσκηση την οποία φλογίζει ο καύσον της υπερηφανίας, και να τη φέρουμε εις καιρούς τόπους και εν ανάγκη να κόπτει κανείς και τα περιτά, ώστε να ενισχύεται η ρίζα και να αποβαίνει ισχυρότερα, γιατί για το μεγαλύτερο από όλα τα κακά, την υπερηφάνεια. Το μέγεθος της κακής υπερηφανίας αποδεικνύεται εκ της αντιθέτου αρετής που αντιστοιχεί σε αυτήν την ταπεινοφροσύνης. Όλα στα αρετάς δύναται να τις μιμηθεί ο διάβολος, αυτήν όμως καθ' ολοκληρία δεν γνωρίζει τι είναι. Γάμα. Εν το γεροντικό. Ο Αββάς Ισίδωρος είπεν, εάν επιθυμείτε να εκτελείτε την άσκησή σας συμφώνως με τον νόμο του Θεού, προσέχετε μην αναραζωνεύεστε όταν νηστεύετε. Εάν υπαρηφανεύεστε διότι νηστεύετε, να μην αλαζονεύεστε. Τότε ποια η άσκηση της νηστείας? Είναι προτιμότερον εις τον άνθρωπο να τρώγει κρέας παρά όταν νηστεύει εξ αφορμής της νηστείας να κομπάζει και να υπερηφανεύεται. Οι γέροντες έλεγονται ότι αν κάποτε είδεις νεότερο να ανεβαίνει στον ουρανό, χωρίς όμως να υπακούει στον γέροντα, αλλά μόνο στο θέλημά του, τότε κράτησε τον από το πόδι και ρίξε τον κάτω. Αυτό τον συμφέρει καλύτερα. 3. Κάποτε τρεις αδελφοί επεσκέφτησαν ένα γέροντα εις την σκήτη του απροσωφέλεια. Ο εις εξ αυτών του είπε, «Αβά, έμαθα απ' έξω όλη την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εγέμισες με τον αέρα με λόγια», απήτησε ο γέροντας. Με τη σειρά του ο δεύτερος του λέγει, «Εγώ, Αβά, αντέγραψα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη για να την έχω πάντοτε μαζί μου. Και εσύ», απήτησε ο γέροντας, «γέμισες με χαρτιά το σιρτάρι των ντουλαπιών». Όταν ήρθε η σειρά του Τίτου, είπε στον Αβά, «Εις το τζάκι μου, Αβά, εφύτρωσαν χόρτα». Και εσύ το απέντησεν, εξεδίωξες από το κελί σου την φιλοξενία. 4. Ένας γέρον ασκητής διηγήθη την εξής ιστορία. Κάποτε είχαν γείτονα έναν άλλο γέροντα, αυτού λοιπόν τον γέροντα επισκέφτη μία ημέρα μία παρθένος και του είπε, «Πάτερ μου, ενίστευσα μέχρι σήμερα 200 Κυριακάς ανά εξ μαζί. Ανέγνωσα και απαισθήσα ολόκληρη την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Θέλω να μου πεις τώρα εις τι υστερώ ακόμη ώστε να εργαστώ για την αναπλήρωσή του», και ο γέρο με τη σειρά του την ερώτηση. «Και τι κέρδισες από όλα αυτά? Έφτασες στο σημείο να θεωρείς και τα κατά σου προσβολάς ως τιμήν σου?» «Όχι», απήντησε η ασκήτρια. «Έφτασες στο σημείο να θεωρείς τη ζημία ως κέρδος, τους ξένους ως κατασάρκα συγγενείς σου, την παινία ως πλεισμοσύνη?» «Καθόλου», απάντησε πάλι η ασκήτρια. «Λοιπόν, δεν ενίστεψα σαν να έξεξ, ούτε ανέγνωσα στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τίποτα δεν ωφελήθησε από όλα αυτά. Τον εαυτό σου μόνο εμπέζεις. Πήγαινε να εργαστείς. Τίποτα δεν κατόρθωσες». 5. Έζη κάποτε στη Θηδωαίδα ένας μοναχός. Ούτως η δυνήθη να φτάσει εις μέτρα τελειότητος ασκήσεως και ζωής, συνεχώς η γρύπνη και η προσήφια του, ή το τελείως ακτίνουν και η νηστεία του, ή το τόσο αυστηρά ώστε μόνο μία φορά την εβδομάδα προς την εσπέρα της Κυριακής έτρωγε ολίγων μερικά όσπρια ή και άγρια του βουνού χόρτα, μόνο και μόνο για να ικανοποιεί την αδυναμία της φύσης. Δια του τρόπου αυτού έζησαν επί πολλά έτη. 6. Αυτόν λοιπόν τον ασκητήν ευθόνησε δια την αρετή του ο εφευρέτης της κακίας διάβολος. Δια αυτό και έσφερσε να τον νικήσει
και να το ρίψει στην αμαρτία δια της υπερηφανίας με την οποία και αυτός εξέπεσαν. Αρχίζει λοιπόν να το εμπνέει λογισμό ότι τάχα κάτι είναι, ότι υποβάλλεται εις τελείων αυστηρά άσκηση, ώστε κανείς να μην δύναται να τον φτάσει. Πρέπει λοιπόν του ενέπνεεν ο διάβολος να κάνεις τώρα πλέον και θαύματα, ώστε και εσύ να αποβείς προθυμότερος στην άσκηση, αλλά τους άλλους και τους άλλους ανθρώπους που θα βλέπουν τα θαύματά σου να ωφελείς και να οικοδομείς και να τους κάνεις να δοξάζουν τον επουράνιο πατέρα. Ας ζητήσουμε λοιπόν από το Θεό τη δύναμη να ενεργούμε θαύματα, διότι ο ίδιος ο Σωτήρ είχε πει: «Ετήτε και δοθήσετε», Μαθαίου Ζήτα 7. Ο ασκητής ήκουσε λοιπόν τη συμβουλή αυτή του διαβόλου και ήρχισε να παρακαλεί με την προειμονή στο Θεό. 7. Ο φιλάνθρωπος Θεός, ον πάντας ανθρώπους θέλει σωθήν, Α Τιμωθέου Β 4, βλέπουν την πλάνη του ασκητού, επέτρεψε να νικηθεί από τον πονηρόν διάβολο. Ούτω κατέπνευση του Θεού εσκέφτη το αποστολικών λόγιο. Ουχή ουχ ότι ικανίες μεν εφ' αυτόν λογίζεστε. Β' Κορινθίους Γ 5. Εν συνεχεία δε διαλογίστη, εάν ένας τόσο μέγας και Άγιος Απόστολον είπε ότι είμαι ικανός μόνος μου να σκεφτώ τίποτε, τόσο πόσο μάλλον εγώ έχω ανάγκη διδασκαλίας και συμβουλής. Θα μου μεταβώ λοιπόν προς εκείνον τον γνωστό αναχωρητή, αυτά δε που θα μου πει και θα μου συμβουλέψει, θα δεχτώ ως οδηγίας και που μου οδήγησε ο Θεός για τη σωτηρία μου. 8. Αυτός δε ο Αβάς προς τον οποίο αποφάσισε να μεταβεί, είχε μεγάλη αρετή και φήμη, είχε εμβαθύνει στην θεωρία και ήταν ικανός να ωφελήσει αυτούς που τον επλησίαζαν. Εξήλθε λοιπόν από το κελί του, μετέβη σε εκείνον τον περίφημο αναχωρητή. Ενώ εισήρχε το εις το κελί του αναχωρητού, βλέπει εκείνος ένα φοβερό θέμα. Βλέπει δύο πιθήκους να κάθεται εις τους ώμους του ασκητού, έναν από τα δεξιά και έναν από τα αριστερά, και να του έχουν δέσει με αλυσίδα στο λαιμό και να τον τραβούν με αυτάς ο καθένας προς το μέρος του. Μόλις ο προορατικός αυτός γέρον είδε, τους είδε να αντελήφθη αμέσως ότι ο ένας είναι ο δαίμον της κοινοδοσίξιας και ο άλλος της υπερηφανίας. Εις την διάκριση αυτή των πνευμάτων και των λογισμών ο γέρον είχε διδαχθεί υπό του Θεού. Εξαιτίας του απεσίου αυτού θεάματος ο προορατικός αναχωριστής αναστέναξε και δάκρυσε σιωπηλός. Μετά την καθιερωμένη λοιπόν ευχή και τον εν Χριστώ ασπασμών της ειρήνης, εκάθισαν επί μίαν ώραν ο ένας απέναντι του άλλου, χωρίς να συνομιλούν μεταξύ του. Αυτή η συνέφεια επικράτη μεταξύ εκείνων των πατέρων. 9. Ο Φέληξ εν σιωπή μίλησε πρώτον ο επισκέπτης και είπε: «Πάτερ, ωφέλησέ με και συμβούλευσέ με πώς να σωθώ. Τέκνον μου, δεν είμαι ικανός», απήντησε ο γέρον, «δια αυτό που μου ζητείς, διότι και εγώ έχω ανάγκη από άνθρωπον που θα με οδηγήσει από την χείρα να σωθώ. Μη αποφεύγεις, κύριε Αβά μου, να με ωφελήσεις», επανέλαβε ο επισκέπτης, «διότι η ψυχή μου με έχει πληροφορήσει ότι από σε πρέπει να αναμένω την απαραίτητη συμβουλή. Δι' αυτό έθεσα εις όρον τον εις τον εαυτό μου να δεχτώ τη συμβουλή σου προς τον σκοπό αυτόν. Ήρθα να σε επισκεφθώ. Δεν πρόκειται να με ακούσεις σε ό,τι θα σου υπώ», εντέτεινε πάλι ο γέρον, «και δι' αυτό σιωπώ. Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσω ως άγγελον», επέμενε ο επισκέπτης. 10. Ειδών την επιμονή αυτή ο γέρον λέγει: «Τότε άκουσε τι θα κάνεις. Πάρε αυτό το σακουλάκι με τα χρήματα και πήγαινε εις την πόλη. Με τα χρήματα αυτά θα αγοράσεις 10 άρτους, 10 ξέστας ξίδι και 10 λίτρα κρέας. Αφού δεν τα αγοράζεις θα τα φέρεις εδώ». Μόλις άκουσε την εντολή αυτή ο επισκέπτης ελπίθη πάρα πολύ. Επειδή εδέχτη την εντολή και ανεχώρησε για την πόλη. Καθοδόν απασχολείται με διαφόρους σκέψεις και μη δυνάμενος να εξηγήσει γιατί τον διέταξε αυτό το πράγμα, έλεγε καθε αυτόν πλήρης απορίας. Γιατί να αποφασίσει ένα τέτοιο πράγμα ο γέρον, πώς του ήλθεν και πώς να τα αγοράσω αυτά τα πράγματα, θα σκανδαλιστούν εξαιτίας μου οι κοσμικοί όταν θα τα αγοράσω και θα τα μεταφέρω. 11. Με την ελεημοσύνη, με κλάματα και κατατροπιασμένος έφτασε επιτέλους στην πόλη. Ήρχισε δε να προμηθεύεται τα είδη διάλων προσώπων. Με άλλον ηγόρασε τον άρτον και με άλλον τον ήλον. Όταν ήλθε και η σειρά του να αγοράσει το κρέας, εστεναχωρείται υπερβολικά και εμμονολόγει. Αλίμονησε με τον άθλιο, πώς να αγοράσω κρέας, ή ο ίδιος ή δια άλλου τεινός. Επιτέλους έβρε κάποιον κοσμικόν στον οποίο έδωσε τα χρήματα και του ηγόρασε κρέας. 12. Αφού συνεκέντρωσε τα είδη αυτά ο μοναχός, επέστρεψε στο διακριτικό γέροντα εις τον οποίο του τα παρέδωσε. Ενθυμίσει ότι μου έδωσε το λόγο σου ότι θα εκτελέσει αυτό που θα σου είπω, τον ερώτησε ο γέρον. Μάλιστα, ενθυμούμαι. Πάρε λοιπόν τα είδη αυτά και πήγαινε στο κελί σου. Αφού δε επαναλαμβάνεις την ευχή, να τρώγεις κάθε ημέρα έναν άρτον, έναν ξέστην ίνων και μία λίτρα κρέατος. Μετά δε από 10 ημέρες
όταν θα τα έχεις φάγει να έρθεις πάλι κοντά μου. 13. Περίληπος ήξερε την εντολή να φτύνει ο ασκητής. Τι να κάνει, όμως είχε δώσει τον λόγο του. Γι' αυτό, χωρίς να τολμά να φέρει αντίρρηση, επήρε τα τρόφιμα και έφυγε στεναχωρημένος και κλαίων καθοδόν, έλεγε μόνος του. Αλίμονον, ύστερα από τόσον αυστηρά νηστεία που κατήντησα, να εκτελέσω την εντολή ή όχι? Εάν όμως δεν εκτελέσω την εντολή, θα παρακούσω τον ίδιο το Θεό, διότι έθεσα όρον στον εαυτό μου ότι μου πει ο γέρο να το θεωρήσω ως θέλημα Θεού. Ω Θεέ μου, είδε με εσπλαχνία την αθλειότητά μου, ελέησό με και συγχώρησε τις αμαρτίες μου, ειδού αναγκάζομαι να κάνω κάτι αντίθετο με την πρόθεση που είχα να εγκρατεύομαι. 14. Με ειλικρινή δε συντριβήν και με βαθύτα τον πένθος ήλθε στο κελί του, όπως δε του είπε ο γέρον ενήργησε. Όταν επρόκειτο να φάγει τα είδη του κανόνος, έβρεχε με δάκρυα τα στροφάς και έλεγε: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Με πόνο δε και με δάκρυα αναστενάζουν και θλιβόμενος επέρασε τας 10 ημέρες του κανόνας του, σκεπτόμενος μήπως πλέον είναι ανάξιος και του μοναχικού σχήματος που έφερε. 15. Ο Θεός εκτιμήσα στην ταπείνωσή του τον παρηγόρησε και τον κατέστησε ικανό να αντιληφθεί, διότι έφτασε εις αυτό το σημείο της αδιαφορίας, όπως ο ίδιος χαρακτήριζε την κατάστασή του. Δι' αυτό ευχαρίστησε τον φιλάνθρωπο Θεό και έλεγε μόνος του: Πράγματι, πάσα δικαιοσύνη ανθρώπου ράχος αποκαθημένης. Και το άλλο: Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκονης μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάσει πόλινης μάτιν γρύψη ενώ φυλάσσου. Ψαλμός ρο κάπα σίγμα 1. Το σάφτι δε υπήρξε η συντριβή του, ώστε μετά τας 10 ημέρας επανέρχεται προς τον γέροντα με περισσότερον εξεντλημένον το σώμα του. Παρόσον όταν παρέμεινε εις επί εβδομάδας νηστικός. 16. Μόλις τον είδε ο προορατικός γέρον να έχει ταπεινωθεί τόσο πολύ και να έχουν αποχωρήσει η πίθη και προεκάθεντο εις τους ώμους του, εχάρη πάρα πολύ και τον υπεδέχτη με υπερβολική ευχαρίστηση. Ανταλλάξαντας δε την καθιερωμένη ευχή, παρέμειναν κατά τη συνήθεια σιωπώντας. 17. Μετά λαβών το λόγο ο γέρον άρχισε να ομιλεί. Τέκνον μου, ο φιλάνθρωπος Θεός σε επισκέφθη. Δεν άφησε τον εχθρό να σε νικήσει τελείως και να σε αθεστέψει, διότι ο διάβολος συνηθίζει να προτρέπει τον αγωνιζόμενο εις ασκητικάς υπερβολάς, ο Σάκης δεν κατορθώσει να τον ανακόψει από τους ασκητικούς του αγώνας. Τούτο δε το κάνει για να τον δυνηθεί να τον ρίψει στον λάκκο της ίσης του, να νομίζει δηλαδή ότι είναι σπουδαίος ασκητής. Από το πάθος αυτό δεν υπάρχει πλέον μισητών για τον Θεό. 18. Γι' αυτό λοιπόν τέκνον μου, πρέπει να ακολουθείς πάντοτε τη βασιλική οδόν, όπως λέγει η Αγία Γραφή, και να αποφεύγεις τα σακρότητας είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Όσον αφορά την τροφή, να επιδιώξεις πάντοτε την καθιερωμένη ματαιότητα τρόγων ολίγων φαγητών κατά την εσπέραν εκάστης ημέρας. Εάν δεν σου συμβεί καμία έκτακτος ανάγκη ή ασθενήσεις ή ασδήποτε άλλη αιτία, μη διστάσεις να αλλάξεις την καθορισμένη ώρα τρόγων νωρίτερων ή αργότερων. Εάν πάλι θελήσεις επί το αυστηρότερο να τρώγεις ημέραν παρημέρα, μην το θεωρήσεις αυτό το πράγμα σπουδαίο, διότι εκείνο που θα μας σώσει δεν είναι η ακρίβεια του νου μου, αλλά η χάρη του Θεού. 13. Όταν τρώγεις, μη επιθυμείς να χορταίνεις, συγκρατήσε χάριν εγκρατείας, ο Σάκης μάλιστα εις την τράπεζα αν σου έχεις λιπαρωτέρα στροφάς. Μη προτιμάς διατροφήν σου φαγητά πρόχειρα, χωρίς πολλάς ουσίας και γεύση. Πρόσεχε να προτιμάς για την τροφή σου φαγητά πρόχειρα, χωρίς πολλάς ουσίας και γεύση. Πρόσεχε να διατηρείς την καρδία σου καθαρά και, από τους διαφόρους πονηρούς λογισμούς. Αυτό δεν θα το επιτύχεις εφόσον παντιοτρόπως καλλιεργήσεις τη σκέψη σου και εφαρμόζεις στη ζωή σου την ταπεινοφροσύνη. Να ενθυμίσαι τι είπε ο προφήτης Δαβίδ: Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένο, καρδία συντετριμμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεκουσούντενος. Ψαλμός 50:19. Και ταπεινώθην και σωσέ με ο Κύριος. Ψαλμός ρο γιώτα δέλτα βήτα. Την ελπίδα σου όλη τέκνο να τη στηρίζεις στον Θεό. Περιπάτη ειρηνικά εις τον δρόμο της ζωής σου και να είσαι βέβαιος ότι ο Κύριος θα κάνει και εκείνος το καθήκον του και θα παρουσιάσει ως φως ενώπιον των ανθρώπων την αρετή σου και το δίκαιό σου, θα λάμψει όπως η μεσημβρία. 20. Αφού λοιπόν με τους πολυτίμους αυτούς συμβουλάς ωφέλησε ψυχικώς τον ασκητήν και τον εστήριξε στην κατά Χριστόν αρετήν,
έφαγον με ευχαρίστηση από τα ευρεθέντα εις την καλύβη του γέροντος και τον άφησε να φύγει δια το κελί του χέροντα και ευχαριστούντα τον Κύριο. Απερχόμενος δύο ασκητής από το κελί του έλεγε μόνος του με ψυχική αγαλία σε διαφόρους ψαλμούς ως επιστραφήτωσαν με η επιστραφήτωσαν με η φοβούμενοι είσαι και γιγνώσκονται στα μαρτύρια σου ψαλμός ρογιώτα ήτα 79 παιδεύον επέδεψέ μου ο Κύριος και το θανάτο ου παρέδω και μου ψαλμός ρη μη 5 ως να απευθύνεται δε προς τον εαυτό του μεταξύ άλλων έλεγον επίστρεψον ψυχή μου στην ανάπαυσή σου ότι Κύριος ευεργετήσει ψαλμός ρο γιώτα δέλτα 7 με αυτήν δε την κατανυχτική μυστική συνομιλία έφτασε εις το τέλος το κελί του όπου έζησε συμφώνως με τα συμβουλά του ευλαβεστάτου εκείνου γέροντος και ανεδείχθη σπουδαίος μοναγός. 21. Ένας αδελφός παρέμεινε μονάζων έξω από το χωρίο του επί πολλά έτη. Καθόλου αυτό το διάστημα μίαν ημέρα δεν επήγε εις την πόλη. Καυχόμενος δε κάπως για το κατόρθωμά του αυτό έλεγε εις τους άλλους μοναχούς, είδατε έχω τόσα χρόνια εις την θέση αυτήν και δεν επήγα καθόλου στο χωρίο, ενώ εσείς έστω και δια μία φορά πηγαίνετε. Κάποτε συνείδησε και τον Αβά ποιμένα και του επανέλαβε το κατόρθωμά του. Εις απάντηση ο Αβάς ποιμήν του είπε, εγώ τη νύχτα εγύριζα το χωρίο, χωρίς να μπαίνω μέσα για να μην ευρίσκει η αφορμή ο λογισμός μου να με επαινεί ότι τάχα είχα τόση αυτοκυριαρχία ώστε να μην ανέβω έως το χωριό. 22. Ένας γέρον αναχωρητής επί έτη επλανάτο εις την έρημον. Έλεγε δε μόνος του, κατόρθωσα τα σαρετάς που επιβάλλονται στη μοναχική ζωή. Κατά την προσευχή του παρεκάλει τον Θεό, Θεέ μου, δείξε μου εάν σε κάτι υστερώ και δεν το κατόρθωσα, σου υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Ο Θεός θέλω να τον ταπεινώσει, για να μην περιπέσει στο αμάρτημα του εγωισμού, του απεκάλυψε. Πήγαινε σε εκείνο τον αρχιεμανδρίτη να κάνεις αυτό που θα σου είπε. Συγχρόνως απέστειλε έναν άγγελο στον αρχιεμανδρίτη και του μετέδωσε την εξής εντολή. Εντός σε λίγο θα σε επισκεφθεί ο τάδε αναχωρητής να σε ρωτήσει. Θα του είπεις λοιπόν να πάρει ένα φραγγέλιο και να βόσκει χείρους. 23. Πράγματι εντός σε λίγο κατέφτασε ο αναχωρητής και αφού αντίλαξαν τον καθιερωμένο αδελφικό να σπασμό νεκάτσα. Αμέσως ρωτά ο αναχωρητής τον αρχιεμανδρίτη. Είπε μου τι να κάνω για να σωθώ. Ό,τι και να σου είπω θα το εκτελέσεις. Μάλιστα απήντησε ο αναχωρητής. Λοιπόν πάρε το φραγγέλιο και πήγαινε να βόσκει χείρους. Αμέσως ο αρχιμανδρίτης προθύμως εξετέλεσε την εντολή του αρχιμανδρίτου, ο αναχωρητής εξετέλεσε την εντολή του αρχιμανδρίτου και μετέβη να βόσκει χείρους. Αυτοί λοιπόν που τον έβλεπαν να βόσκει χείρους εξεπλήττοντο και έλεγε μεταξύ του. Βλέπετε το μέγανο αναχωρητή, εσάλευσε ο νους του, έχει δαιμόνιο και κατήτησε να βόσκει χείρους. Αυτός όμως ο αναχωρητής οίκουε αταράχος και χωρίς να λυπείται τους ονειδιστικούς αυτούς λόγους. Βλέπουν λοιπόν ο Θεός την ταπείνωσή του και ότι με μεγαλοψυχία υπέμεινε τους εξευτελισμούς των ανθρώπων, τον απέλυσε από την δοκιμασία αυτή και επανήλθε πάλι στον τόπο του. 24. Ένας αδελφός ρώτησε ένα γέροντα. Τι να κάνω, με στεναχωρούν λογισμοί υπερηφανίας. Καλά κάμνεις, απήντησε ελεγκτικός ο γέροντα. Συ βεβαίως δημιούργησες τον ουρανό και την γη. Με την απάντηση αυτή συνήλθε ο αδελφός, αντελήφθη την αθλειότητά του, έβαλε μετάνοια στο γέροντα και είπε: συγχώρεσέ με, τίποτα από αυτό δεν έκανα εγώ. Όλα τα δημιούργησε μόνον ο Θεός. Εάν λοιπόν ο δημιουργός όλων αυτών ήλθε με άσημον σχήμα και ήτο ταπεινόφρον ο ασήμαντος πυλός, διατί είσαι καινόδοξος εσύ, ποιον το έργο σου άθλιε για το οποίο θέλεις να καυχάσει. 25. Ένας γέροντας ασκητής αναφερόμενος στη ζωή του έλεγε: και όσα έπραξα, όσα εδυνήθη να αντιληφθώ τι ήσαν κατά την ηθική των αξία δεν τα έκρινα ως ορθά. Δεν τα επανέλαβα όσα πάλι νήσαν σπουδαία και αξιόλογα και τα κατόρθωσα ουδέ καν τα εσκέφτην μετά για να μην περιπέσω εις αυταρέσκιαν και υπερηφάνεια. Τι ούτω τρόπος επορευόμην εις των βίων ή και τα μένω πίσω επιλανθανόμενος τες δε έμπροσταν επεκτηνόμενος. Φιλιππισίων Γάμα 14. 26. Ένας αδελφός επολεμείται από λογισμό αυταρεσκίας, φανταζόμενος ότι κάτι δήθεν επέτυχε. Του λέγει δε ο λογισμός με ικανοποίηση. Η ψυχή μου κατόρθωσε να πραγματοποιήσει τα επιβαλλομένα αρετά του μοναχικού βίου.
θέλον δε να κατανικήσει τον επικίνδυνο αυτών λογισμών, προέβαινε στην εξής επώδυνον άσκηση. Όταν άναβε το καζάνι διαφαγητών ή για άλλη εργασία, έφερε την χείρα του πλησίον της φωτιάς. Αισθανόμενος δε τον πόνο του εγκάβματος ή υποπτευόμενος τούτον, έλεγε επιτιμούν τον εαυτό του. Λοιπόν, και εσέ, μη ψιλοφρονείς πλέον. 27. Διότι οι Άγιοι οι τρεις παιδες, αν και δεν εκάησαν όταν ερήφθησαν εις το μέσον του πυρός, εν τούτης δεν επήρεν αέρα το μυαλό τους και δεν υπερεφανεύθη η καρδία τους. Ο αλλά ύμνουν των Θεών με μεγάλη ταπείνωση από μέσα από την καιωμένη κάμινα. Έλεγον δε προς τον Θεό με ψυχική συντριβή και γεμάτη ταπείνωση. Ήθε Θεέ μου να είμαι θα άξιοι να μη μας δεχτείς. Να είμαστε άξιοι, ήθε Θεέ μου να είμαστε άξιοι για να μας δεχθείς ενώπιόν σου. Συ λοιπόν που περνάς ανέτος χωρίς την φρικτή, χωρίς την φρίκη μαρτυρίων, γιατί υψηλοφρονείς? Με την άσκηση δε αυτή και με τα σκέψη αυτά σε νίκα τον δαίμονα της υπερηφανίας. Δέλτα αντίοχου του παντέκτου. Ο υπερήφανος ο μοναχός ομοιάζει με δέντρον που ούτε βαθίας ρίζας έχει, ούτε καρπόν φέρει, ως εκ τούτου δεν δύναται να ανθέξει την αναπνοή του ανέμου. Την πνοή του ανέμου. Όπως δε ακριβώς η σαπουνόφουσκα εξαφανίζεται μόλις πάσει, του ιδιοτρόπως χάνεται η ανάμνηση του υπερηφάνου μετά τον θάνατό του. Κατ' αντίθεση προς την προσευχή του ταπεινού, η οποία προσελκύει την ασπλαχνία του Θεού, η δέηση του υπερηφάνου παροργίζει τον ύψιστον έψιλον του Αβά Κασιανού. Όπως ακριβώς μία μολυσματική και καταστρεπτική ασθένεια καταστρέπει μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά το δεν καταστρέφει μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά το αχρηστεύει ολόκληρον, του το τρόπος ακριβώς και η υπερηφάνεια ολόκληρον την ψυχή εξαχριώνει και οδηγεί εις απώλεια, διότι κάθε ένα από τα διάφορα πάθη, αν και ενοχλεί την ψυχή εν τούτης, μόνον την αντίθετον του αρετή πολεμή και μονομαχή. Παραδείγματος χάρη, γαστριμαργία μονομαχή με την εγκράτεια και επιδιώκει να την καταστρέψει. Η πορνεία με τη σοφροσύνη, η φιλαργυρία με την ακτιμοσύνη, ο θυμός με την πραότητα και εν γέννη τα διάφορα είδη της κακίας με τις αντιστοιχούσας προς αυτάς αρετάς. 2. Η υπερηφάνεια όμως, όταν καταλάβει την αθλία ψυχή, ομοιάζει με φοβερότατον τύραννον, ο οποίος αφού κυριεύσει μεγάλη και υψηλή πόλη, την καταστρέφει ολόκληρον και την κατασκάπτει εκ θεμελίων. Μάρτης που επικυρώνει την αλήθεια αυτών που λέγουν, είναι ο άγγελος εκείνος που και από την υπερηφάνειά του κατέπεσε από τον ουρανό. Αυτός και τι είτε όλος φως, ονομαζόμενος ως εκ τούτου έως φόρος, μετεβλήθη από την υπερηφάνειά του εις σκότος, ερήφθη στον άδη και από την δόξα του ουρανού που εκκληρονόμησε, άσβεστον πυρ και ατελέφθη τον κόλασε. Αναλογιζόμεθα λοιπόν αυτά, ας φοβηθούμεν και ας περιφρουρήσουμεν την καρδία εν ημών από την επιδρομή του καταστρεπτικού πνεύματος της υπερηφανίας. Ο Σάκιν δε κατορθώσομεν καμίαν αρετήν, ας λέγουμε πάντοτε εις το τέλος με επίγνωση των αποστολικών λόγιων. Ο ουκ εγώ, αλλά η χάρις του Θεού εν σύ, η συνεμή. Α Κορινθίων γιώτα εψίλων 10. Ας σκεπτόμεθα επίσης αυτό που είπε ο Κύριός μας, ότι χωρίς εμού δύναστε ποιήνου δεν. Ιωάννου γιώτα εψίλων 5. Αυτό που είπε ο προφήτης, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασεν ο οικοδομούντες. Ψαλμός ρο κάπα σίγμα 1. Αρκετά ωφέλιμον για τον αγώνα εναντίον του εγωισμού είναι και αυτό που είπε ο Απόστολος Ιάκωβος. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός το φώτον. Ιακώβου Α 17. Ότι δε η σωτηρία της ψυχής μας εξαρτάται από τη χάρη και την εσπλαχνία του Θεού, αδιάψευστος μάρτης είναι ο ληστής επάνω στο σταυρό. Αυτός εκκληρώνομησε τη βασιλεία των ουρανών, ουχή ως έπαθρον της αρετής του, εφόσον είτε ο ληστής, αλλά από το έλεος και τη χάρη του Θεού. 4. Όταν πλέον αδρανούν τα πάθη και δεν ενοχλούν την ψυχή του, τότε παρουσιάζεται η περηφάνεια. Αυτό δε συμβαίνει ή διότι αποκόπτονται αιτίες που προκαλούν τα πάθη λόγω της ασκήσεις ή διότι υποχωρούν με δολιότητα οι δαίμονες για να παγιδεύσουν τον ασκητή. Ο δαίμον της υπερηφανίας έχει διπλήν πονηρία. Ή πείθει τον μοναχό να αποδίδει τα κατορθώματα στην προσωπική του ικανότητα και όχι στον Θεό, που είναι χορηγός όλων των καλών και βοηθεί τον άνθρωπο να επιτύχει τα κατορθώματα, ή όταν ο μοναχός δεν πιστεί σε αυτό, του εμπνέει περιφρόνηση προς τους άλλους,
που δεν είναι τόσο να επιμελήσει όσο αυτός. 5. Αγνοεί δε ούτως ενοχλούμενος υπό του διαβόλου, ότι περιφρονώντι ουτοτρόπου στους αδελφούς του, παραπίθεται από τον πειρασμό, από τον πειράζοντα να απαρνηθεί την βοήθεια και τη συμπαράσταση του Θεού στα κατορθώματά του. Διότι εφόσον προσβάλλει και περιφρονεί τους άλλους, επειδή τάχα δεν κατόρθωσαν με τη δύναμή των τασαρετάς, είναι ως να παραδέχεται ότι αυτός με τη δύναμή του κατόρθωσε αυτά για τα οποία καυχάται. Αυτός όμως είναι άτυπον ως αντιτιθέμενο σε αυτά που είπε ο Κύριος, ότι χωρίς εμού δίναστε πίνου δεν. Ιωάννου γιώτα έψιλον 5-6. Επειδή ο άνθρωπος μετά την πτώση κατέστη ασθενής πνευματικός, κουράζεται για να κατορθώσει τα αγαθά. Γι' αυτό δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσπάθεια του αγαθού χωρίς την βοήθεια του χορηγού των καλών του Θεού. Αυτός λοιπόν που έχει γνωρίσει την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως, αυτός μόνο είναι η θέση να αντιληφθεί πόσο αναγκαία είναι η θεία δύναμη στο έργο του αγαθού. Αυτός έχει ήδη λάβει πείραν της θείας δυνάμεως και δια αυτής επέτυχε ό,τι καλόν έχει στο ενεργητικό του. Ότι ούτως άνθρωπος ποτέ δεν περιφρονεί ούτε προσβάλλει κανέναν. Δεν περιφρονεί δε κανέναν, διότι γνωρίζει εξ ιδίας πείρας ότι όπως ακριβώς η θεία δύναμη τον βοήθησε που και τον απελευθέρωσε από πολλά φοβερά πάθη, και ουτοτρόπως ο Θεός, ο χορηγός της δυνάμεως αυτής, είναι ικανός να βοηθήσει όλους όταν θέλει, και μάλιστα εκείνους που αγωνίζονται από αγάπη προς Αυτόν. Αν και δια ους λόγους μόνον ο Θεός γνωρίζει, δεν απολυτρώνει αμέσως όλους από τα πάθη, αλλά εις εποχάς καταλλήλους που εκείνος θα κρίνει ως ιατρός, φιλάνθρωπος και επιστήμον που γνωρίζει, να θεραπεύει κάθε ένα ανάλογα με την περίπτωσή του. 6. Εάν θέλεις να γίνεις μετριόφρον και συνετός και να μην υποδουλωθείς από το πάθος της υπερηφανίας, πάντοτε να ερευνάς τα βάθη των όντων για να τα μαθαίνεις αυτά που δεν γνωρίζεις, τη ουτοτρόπου θα ανακαλύψεις πάρα πολλά από όσα μέχρι τώρα αγνοούσες. Θα θαυμάσεις την αμάθειά σου και την ωφέλειά σου, και όσο είναι φυσικό θα ταπεινωθείς, θα ταπεινώσεις το φρόνημά σου. Αφού δε πραγματικώς καταλάβεις τον εαυτό σου πόσα αγνοείς και εις πόσα υστερείς, ασφαλώς τότε πολλά από τα σπουδαία αξιοθαύμαστα πράγματα θα γνωρίσεις. Μη λησμονήσεις ότι το να νομίζεις ότι τα γνωρίζεις όλα δεν σε αφήνει ποτέ να προκόψεις εις την γνώση. Από τον τρίτο ευεργετινό, υπόθεσης ΚΣ 26. Πρέπει την αρετή να την ασκεί ο άνθρωπος κρυφά, χωρίς επιδείξει καυχησιολογίας. Τι είναι καινοδοξία και τι ανθρωπαρέσκεια? Από πού γεννάται η καινοδοξία, ποια κακά επιφέρει και πώς πολεμείται? Εν το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική διδάσκουσα τα συγκεντρωθήσας πλησίων της μοναχάς, έλεγε: «Πραγματικώς αδελφέ μου, δεν θα είχομεν αξιωθεί πολλών και μεγάλων πνευματικών αγαθών, εάν μετά κατά την αναζήτηση του γνησίου νομίσματος της εφαρμογής, δηλαδή των εντολών, κατορθώναμε να υπομένομεν τόσους κόπους όσους υφίστανται ανιαρός και ματέως αυτοί που κυνηγούν την ματαιότητα του κόσμου». Οι κυνηγοί της κοσμικής ματαιότητας υπομένουν ναυάγια, αντιμετωπίζουν πολλάς δοκιμασίες, περιπτύττουν εις ληστάς και για να μην μακρηγορώμεν ανέχονται αναρρυθμίτους δυσκολίες για να επιτύχουν το σκοπό τους. Πολλάς φοράς δε ενώ κερδίζουν αρκετά, εν τούτης ονομάζουν τους εαυτούς τους τον πένιτας και αποκρύπτουν τα κέρδη των για να μην προκαλέσουν το φθόνο των κακοποιών ανθρώπων. 3. Εμείς όμως οι οποίοι επιδιώκομεν όχι την επίγειον ματαιότητα αλλά την επουράνιον δόξα και αιωνιότητα, δεν τολμόμεν να εκτεθόμεν εις τους πλέον ασημάντους κινδύνους για να καρποθώμεν το πραγματικό κέρδος. Εάν δεν
Δε τύχει κάποτε να κουραστούμε λίγο και πραγματοποιήσουμε μικράν την αναρετήν, αμέσως φουσκώνουμε από κοινοδοξία και το μικρόν εκείνων αγαθών, το μεγαλοποιούμεν ενώπιον των ανθρώπων, ώστε με την αθλία αυτήν επίδειξη, αμέσως το διασκορπίζομεν και το καταστρέφουμε. 4. Ακόμη και εις άλλων σημείων υστερούμε από τους κοσμικούς, ενώ οι κοσμικοί, κι αν ακόμη κερδίσουν πολλά, εν τούτης επιθυμούν ακόμη περισσότερα να αποκτήσουν, εμείς αρκούμενε εις τας ασημάντους εκείνας επιτυχίας, ομιλεί δια γυναίκας μοναχάς, τας οποίας διωγγώνομεν ώστε να φανούν μεγάλε, δεν προθυμοποιούμεθα να κοπιάσουμε για να κατορθώσουμε ακόμη μεγαλύτερας αρετάς. 5. Πρέπει λοιπόν πάντοτε κατά τον Θείον Παύλο να προοδεύσουμε, να προοδεύουμε προς τα εμπρός, της έμπροθεν επεκτηνόμενος Φιλιππισίων γάμα 14, και να νοσταλγόμεν τα υψηλότερα, να καταβάλλομεν κάθε φροντίδα, ώστε να αποκρύπτομεν τα πνευματικά κέρδη και να μην τα διακηρύσουμεν όπως οι υποκριτές, διότι όπως ακριβώς όταν αποκαλυφθεί ένας θησαυρός διαρπάζεται και ως εκ τούτου καθίσταται πλέον δισεύρετος, τούτο τρόπος και η αρετή όταν δημοσιεύεται και την μαθαίνουν οι άνθρωποι, χάνει την αξία της και εξαφανίζεται. 6. Αυτοί που με αυταρέσκειαν διηγούνται τα κατορθώματά των, εάν θέλουν να είναι ειλικρινείς, πρέπει να αποπειραθούν να υπούν και τα ελαττώματά των. Εφόσον δε αποκρύπτουν τα ελαττώματά των, για να μην τους κατηγορήσουν, πρέπει να προφυλάσσονται, ώστε και τα προτερήματά των να μην διηγούνται στους ανθρώπους, για να μην χάσουν την αξία των δια της κοινολογήσεως. 7. Όσοι πράγματι ζουν εν αρέτος, για να αποφεύγουν τον έπαινο και τη δόξα των ανθρώπων, διηγούνται εις αυτούς διάφορα μικροπτέσματα που συνήθως κάνουν οι άνθρωποι ως νέοι, διωγγώνοντες μάλιστα αυτά ώστε να φαίνονται τρομακτικότερα, για να ασφαλίσουν δε την ψυχή των από την υπερηφάνεια και για να μην χάσουν επιμελώς τα κατορθώματά των. Αποκρύπτοντες δε αυτά, δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να εξατμιστεί ο ζήλος των και να μαρανθεί ή προς την αρετή φιλοτιμία των. 8. Όπως ακριβώς το κερί λιώνει όταν πλησιάζει τη φωτιά, τούτο τρόπος και η ψυχή παραλεί από τους επένους και χάνει την αγωνιστική της διάθεση. 9. Εφόσον μονάζομεν εις κοινόβιον, πρέπει να προτιμούμε την υπακοή από τους προς τους προϊσταμένους από την άσκηση, διότι η άσκηση δυνατόν να μας γεννήσει την υπεροψία, ενώ η υπακοή διασφαλίζει τον μοναχό με την ταπεινοφροσύνη. Β. Εν το γεροντικό. Κάποτε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολαβός εκάθητο εις την εκκλησία και αναστέναξεν από κατάνοιξεν, χωρίς να αντιληφθεί ότι όπισθεν του βρίσκεται άλλος. Μόλις εγύρισε και τον είδε, του έβαλε μετάνοια και του είπε: «Συγχώρεσέ με, Αββά, διότι ακόμη δεν έχω διδαχθεί πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι». 2. Ο Αββάς Ιωσήφ, που εισκύτευε εις το Πιλούσιον, διηγήθη την κατωτέρων ωφέλιμων ιστορία. Όταν ήμουν στο Σινά, παρέμενε εκεί ένας αδελφός που εισκύτευε αυστηρότατα. Ούτως ήταν ωραίος και είχε αθλητικό παράστημα. Εις τη σύναξη των αδελφών ήρχε το φορόν πολύραφων και μικρών παλαιών επανοφόρειων. 3. Ενώ λοιπόν βλέπων αυτόν να έρχεται συνεχώς εις την σύναξη με την αμφίεση αυτήν, η οποία δεν ήταν σύμφωνος με το μοναχικό σχήμα, έλαβα το θάρρος μίαν ημέρα και του λέω: «Αδελφέ μου, δεν παρατηρείς πως έρχονται οι αδελφοί στην σύναξη? Φέρουν απλά και ταπεινά ενδύματα και ομοιάζουν ως άγγελοι Θεού. Συ γιατί πάντοτε προσέρχεσαι με την εμφάνιση αυτή? Συγχώρεσέ με, Αββά, δεν έχω άλλα να φορέσω», απήντησε. Αφού τελείωσε η σύναξη, σε πήγαμε μαζί στο κελίο μου και του έδωσα ένα κολόβιον και ό,τι άλλον είχε ανάγκη. Έκτοτε εφόρη τακτικός αυτά όπως όλοι οι άλλοι αδελφοί, ή και είτε ο πράγματι ως άγγελος Θεού. 4. Κάποτε παρέστη ανάγκη στους πατέρας Σκήτης να αποστείλουν 10 αδελφούς ως επιτροπήν στον βασιλέα. Μεταξύ αυτών που επρόκειτο να αποσταλούν, εξέλεξαν και τον εν λόγω αδελφών. Ούτως μόλις έμαθε την εκλογή του, ελυπήθη. Έβαλε μετάνοια στους αδελφούς και τους είπε: «Πατέρες, συγχωρήσατε με και επιτρέψατε μου να μην λάβω μέρος στην επιτροπή που θα μεταβεί στον βασιλέα, διότι είμαι δούλος ενός μεγιστάνος και αν θα με αναγνωρίσει, θα με υποχρεώσει να αποβάλω το μοναχικό σχήμα και να γίνω πάλι δούλος του». 5. Κατόπιν της παρακλήσεις αυτή, οι πατέρες δεν επέμειναν και τον απείλαξαν τις υπηρεσίες αυτές. Μετά, αφού οι υπόλοιποι μετέβησαν στην αποστολή των, επληροφορήθησαν από κάποιον που εγνώριζε καλώς τον ελόγω αδελφό ότι δεν ήταν δούλος απέναντι, είτε ο στρατιωτικός διοικητής μιας επαρχίας. Για να μην αναγνωριστεί δε και ενοχληθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι εξ σεβασμού και περιεργίας θα έσφευγαν να τον είδουν, προεφασίστη αυτό για να αποφύγει την αποστολή στα ανάκτορα. Με αυτόν τον τρόπο οι πατέρες απόφευγαν
την δόξα του κόσμου και, τα περιποιήσεις των ανθρώπων. 6. Ένας γύρον ασκητής έλεγε, ή να αποφεύγεις τους ανθρώπους δια της εξ αυτών φυγής, ή να εμπέζεις τον κόσμο προσποιούμενοι στους ανθρώπους των μωρών για να μην σε επαινούν. Γ. Του Αγίου Εφραίμ. Αδελφέ μου, αν εγκαταλείψεις των κοσμικών βίων και φύγεις μακράν από τον τόπο σου και του συγγενείς σου για να υπηρετείς τον Κύριον εις τόπον που θα σε εγκαταστήσει ο ίδιος, πρόσεξε να μη σε παρασύρει καμία κρυφή ματαιοδοξία και θελήσεις να ακουστεί το όνομά σου εις τη νέα σου πνευματική πατρίδα, αλλά κι αν ακόμη διετέλες μέρας και εξακουστός άρχων εις τη χώρα σου να υπείς το λογισμό σου και εις τους άλλους ανθρώπους αυτό που έλεγε ο προφητάν Αξδαβίβ. Πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ, ψαλμός πι έψιλον 1. Τότε ασφαλώς και ο Θεός θα φροντίσει και θα σε υψώσει. 2. Μοναχέ, μη επιδεικνύεις έξω εις τους ανθρώπους ευλάβιαν, εις δε το κελίο σου όταν βρίσκεσαι μόνος σου και δεν σε βλέπουν οι άνθρωποι αδιαφορία. Εάν συμπεριφέρεσαι με την υποκρισία αυτήν, ασφαλώς θα είσαι όμοιος με καλυμάρμαρους τάφους, οι οποίοι απ' έξω μεν φαίνονται λευκοί και ωραίοι, από μέσα όμως είναι γεμάτοι από σκελετούς νεκρών και από άλλας ακαθαρσίας. Σε όλα τα μέρη ο ίδιος ο Θεός υπάρχει, προς τον οποίο πρέπει να αποβλέπεις πάντοτε και να κάνεις όσα πρέπει. Τότε ασφαλώς ποτέ δεν θα αμαρτήσεις. 3. Σπίτι το οποίο έκτισαν επάνω στην άμμο δεν είναι δυνατό να σταθεί. Αλλά και άσκησης που είναι ανακατεμένη με επιθυμία να αρέσει στους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί. Εκείνος όμως που εκτελεί το μοναχικό έργο αλλά και το έργο της αρετής γενικότερα με φόβον Θεού ποτέ δεν θα χάσει την αξία του. Όπως ο εργαζόμενος εις ευσυνείδη των εργοδότην δεν χάνει το μισθό του. Μέχρι τότε η γη μπορεί να αποκρύπτει των σπόρων που έχει σπαρεί εντός αυτής. Ασφαλώς μόλις η γη δεχτεί την πρώτη βροχή τότε θα εκβλαστήσει περισσότερα και ωραιότερα αυτά που έχουν σπαρεί μέσα της. 4. Και εσύ λοιπόν αγαπητέ μου να εργαστείς κρυπτός και χωρίς επίδειξη τα εντολάς του Θεού. Ο δε Θεός θα σου ανταποδώσει τον κόπο σου φανερός με αξιοζήλευτον λαμπρότη αερά ενώπιον όλων. Εάν η εργασία σου εφελκίσει την εκτίμηση των αδελφών σου και σε θεωρήσουν ούτι ως καθαρόν χρυσάφι, σύ να έχεις την γνώμη δια τον εαυτόν σου ότι είσαι πράγμα ευτελές και τυποτένιο. Με τα σκέψεις αυτά θα αποθήκεις την υπερηφάνεια, την οποία μισεί και ο Θεός, αλλά μισούν και οι άνθρωποι. 5. Πρόσεχε αγαπητέ μου να μην νοσταλγήσεις τιμάς περισσότερας, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να καταστήσεις τον εαυτόν σου ενώπιον των ανθρώπων άτιμων και επωνίδιστων. Πραγματική τιμή δια των άνθρωπων είναι να εκτελεί όσα θέλει ο Θεός, μεγάλη δέα τιμία δι' αυτόν, να παραβαίνει τα εντολάς του. Δέλτα του Αβά Ισαΐου. Εάν ευρίσκεσαι μέσα εις πολιτείαν και κοπιάζει σωματικός, προς δόξαν Θεού και οι άνθρωποι το αντιληφθούν και σε μακαρίσουν τιμώντα σε για την αρετήν αυτή, να εγκαταλείψει την πολιτείαν αυτή και να μεταβήσει άλλη, για να μην πάει χαμένος ο κόπος σου για την αρετήν. 2. Εάν πράγματι διέφυγες στον κίνδυνο της καινοδοξίας, τότε δεν πρέπει να προσέχεις τα σκρίς των ανθρώπων, διότι όπως γνωρίζεις βλέπει ο Θεός τα καλά σου έργα και συμφωνεί μαζί σου. 3. Εκείνος ο οποίος κοπιάζει και αγωνίζεται για την αρετή και δεν φροντίζει να αποκρύπτεται ώστε να μην αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την καλήν αυτήν εργασίαν, ομοιάζει προς οικίαν της οποίας έχουν αφαιρεθεί η θύρα και τα παράθυρα και ως εκ τούτου ευκόλως εισέρχεται εντός αυτής οποιοδήποτε ερπετόν θελήσει. Όπως ακριβώς η σκουριά κατατρώγει των σίδερων, και ούτω τρόπος ο έπαινος των ανθρώπων διαφθείρει την καρδία, εφόσον ο επαινούμενος βεβαίων πιστεύσει στον έπαινον. 5. Όπως ακριβώς ο αναρριχόμενος θάμνος ή σμίλαξ εξαφανίζει τον καρπόν όταν αναρριχηθεί επάνω στην άμπελον, και ούτω τρόπος και η καινοδοξία καταστρέφει τους πνευματικούς καρπούς του μοναχού όταν καταλάβει και κατακτήσει την καρδία του. 6. Έχω λοιπόν τη γνώμη ότι είναι μεγάλο πράγμα και πολύτιμο το να νικήσει ο μοναχός την καινοδοξία και να προκόψει εις την πραγματική θεογνωσία. Αυτός ο οποίος θα εμπλακεί εις τα σεσκρές παγίδα της καινοδοξίας του φοβερού αυτού πάθους, χάνει την ειρήνη της ψυχής του, σκληραίνει η καρδία του απέναντι των Αγίων του Θεού, δηλαδή των τιμίων εργατών των εντολών του, γεμίζει εσωτερικώς από φθόνο, σφάζονται από τους δαίμονες του φθόνου τα σπλάχνα του, ο Σάκης βλέπει την πρόοδο των αδελφών του και το τέλος όλων αυτών των κακιών είναι η υπό του Θεού μισουμένη υψηλοφροσύνη, στην οποία κατά
Βαραφρούτο καινόδοξος. 7. Σιωπηστέ, φρόντιζε να έχεις αποκεκριμένους από τους ανθρώπους τους σκόπους που καταβάλεις για την αρετή. Πρόσεξε το ωραίο αυτό μυστικό να μην το προδώσει η γλώσσα σου και το τρόπο σε παραδώσει στους εχθρούς. Εάν επιθυμείς ο Κύριος να παραβλέψει τα σαμαρτία σου κατά την ημέρα της κρίσης, πρέπει και εσύ να προσέξεις να μην φανερώσεις εις τους ανθρώπους τα σαρετά σου κατά την παρούσα ζωή, διότι αυτό που θα κάνουμε εμείς για τα σαρετά μας θα κάνει και ο Θεός για τα σαμαρτία μας. 8. Αν αποκρύπτεις τα σαρετά σου, μην νομίζεις ότι τάχα εκτέλεις δικαιοσύνη ώστε να καυχάσαι δι' αυτό. Δικαιοσύνη είναι όχι μόνο να αποκρύπτεις τα σαρετά σου, αλλά και τίποτε να μην σκέπτεσαι από όσα έχουν απαγορευτεί. 9. Να προφυλάσεις τους λόγους σου από καυχήματα ενώπιον των ανθρώπων. Τας δε ανεκφράστους σκέψεις σου από την εσωτερική αυταρέσκεια ότι τάχα κάτι είσαι, δηλαδή την ίση, για να μην παραχωρήσει ο Θεός και περιπέσεις εις αντιθέτους κακίας και ούτω πράξεις τα αντίθετα εκείνων για τα οποία καυχάς. Μη λησμονείς δε ότι η επιτυχία του αγαθού δεν είναι αποτέλεσμα της ανθρωπίνης μόνο δραστηριότητας, αλλά και της Θείας Χάριτος, η οποία συνεργάζεται με τον ταπεινόν. Έψιλον του Αγίου Ισαάκ. Ερμηνεία. Ο Κίον ο σκύλος που γλύφει την λίμα πίνει το αίμα του χωρίς να αντιλαμβάνεται τη ζημία, δηλαδή γλυκαίνεται από το αίμα του. 2. Το ίδιο υφίσταται και ο μοναχός που ευχαριστείται από την καινοδοξία. Δια της καινοδοξίας καταπίνει την πνευματική του ζωή και την εξαφανίζει. Δεν αντιλαμβάνεται όμως τη βλάβη αυτή εξαιτίας της γλυκύτητος που προκαλεί σε αυτόν προς στιγμή το πάθος της καινοδοξίας. 3. Η δόξα του κόσμου τούτου, την οποία εξασφαλίζουν οι άνθρωποι με τους επένους των, ομοιάζει με βράχων που ευρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης και δεν φαίνεται επειδή τον σκεπάζουν τα ύδατα. Την παρουσία του επικινδύνου αυτού βράχου δεν την υποπτεύεται ο ναύτης και περνά με το πλοίο του και από επάνω δι' αυτό και ανύποπτος πίφτει επί του υφάλου αυτού βράχου, οπότε ανοίγει στο πλοίο νοπή, γεμίζει από την θάλασσα και αμέσως σου βυθίζεται. 4. Το ίδιο κακό επιφέρει στον άνθρωπο και η καινοδοξία. Δεν σταματά από του να βγάζει μέσα εις την ψυχήν εκείνου που προσέκρουσεν επάνω εις αυτήν τα πικρά και αφρισμένα κύματα της κοσμικής ματαιότητος, έως ότου να βυθίσει εις τα διάφορα πάθη και να τον καταστρέψει. 5. Δι' αυτήν την καινοδοξία είπαν οι πατέρες ότι εξαιτίας της τα πάθη καταρχήν ενήξεν ο μοναχός διασκληράς και μακροχρονίου ασκήσεως, συντόμως επανέρχονται και ξαναζωντανεύουν στην ψυχή. Σίγμα του Αγίου, του Αβά Κασιανού. Το πάθος της καινοδοξίας είναι πολύμορφων και πολύ δυσδιάκριτων. Δι' αυτό και εκείνος που προσβάλλεται από αυτό δεν το αντιλαμβάνεται αμέσως. Επιθέσεις των άλλων παθών διακρίνονται αμέσως και γι' αυτό ευκόλως πολεμούνται από την ψυχή που γνωρίζει να πολεμεί τα πάθη. Αμέσως δηλαδή η ψυχή αντιστέκεται στις επιθέσεις και δια της προσευχής αποτρέπει τον πόλεμο. 2. Η κακία όμως της ξενοδοξίας, όπως είπων, επειδή είναι πολύμορφος, δι' αυτό καθίσταται και δυσκολοπολέμητος, διότι εις κάθε πνευματικών έργων υπάρχει πλησίον και η καινοδοξία. Όχι δε μόνο εις κάθε πνευματικών έργων, αλλά και εις όλα στας μορφάς και εκδηλώσεις του βίου εν υπάρχει δυνατότητα της καινοδοξίας εις το βάθισμα, εις τη φωνή, στην ομιλία, στην εργασία, στην αγρυπνία, στην ανιστία, εις την προσευχή, στην ανάγνωση, στην ησυχία, στην φιλάδελφων ανεκτικότητα των ελαττωμάτων του πλησίων, εις όλα αυτά εν υπάρχει δυνατότητα της καινοδοξίας, διότι διόλων αυτόν ο διάβολος της καινοδοξίας προσπαθεί να πληγώσει με το τόξον του πάθους των στρατιώτων του Χριστού. 3. Όποιον δεν μπορεί να το ρίψει στην καινοδοξία με την πολυτέλεια των ενδυμάτων, αυτό προσπαθεί να τον κάνει να υπερηφανευτεί με την τυποτένια αισθήτα. Και όποιον ο διάβολος δεν κατορθώνει να του φουσκώσει τα μυαλά με τους επένους των ανθρώπων, διότι δεν ευρέθη κανείς να τον επενέσει, αυτόν τον κάνει να παραφρονίσει από την καινοδοξία με τη σκέψη ότι τάχα την δύναμη να έχει την δύναμη να υπομένει αγωγής του στην περιφρόνηση και την ατιμία. Όποιον πάλι δεν μπόρεσε να πειράξει με τη μόρφωση και την ρητορική ικανότητα, αυτόν προσπαθεί να τον αγκιστρώσει εις το πάθος της καινοδοξίας με το δόλωμα της σιωπής ότι τάχα επέτυχε την ησυχία. Αυτόν που δεν κατάφερε να αποχαυνώσει διαμέσου των πολυτελών φαγητών, αυτόν τον παγιδεύει με τον έπαινο των ανθρώπων επειδή νηστεύει. Και για να μην επιεκτείνομαι
και μακρηγορώ, λέγω συντόμως ότι ο διάβολος της καινοδοξίας χρησιμοποιεί κάθε εργασία, κάθε συνήθεια του ανθρώπου ως αφορμή για να επιτύχει τον σκοπό του. Επιπλέον δε ο διάβολος εμπνέει στον καινοδοξον ιδέα ότι τάχα και κληρικός λόγω των αρετών του είναι άξιος να γίνει ή και είναι κληρικός χειροτονηθής κατευθείαν υπό του Θεού. 4. Σχετικώς ενθυμούνε το εξής χαρακτηριστικών περιστατικών από μία σχήτη εις τη οποία παρέμενουν. Ένας γέρον μοναχός μετέβη προς επίσκεψη ενός άλλου αδελφού συμμοναστού του. Μόλις λοιπόν επλησίασε την θύρα του κελίου του, ακούει ο επισκέπτης να ομιλεί μέσα εις το κελίο του ο αδελφός. Καταρχήν ο επισκέπτης ενόμιζε ότι ο αδελφός αναγιγνώσχει μεγαλοφώνου στα σγραφάς και να μην το διακόψει, εστάθη να ακούσει. Δεν άρχισε όμως να αντιληφθεί ότι ο αδελφός υπό το κράτος της καινοδοξίας παρελογίζεται και φαντάζεται ότι χειροτονεί το διάκονος, μάλιστα δε έκαμε και την απόλυση των κατηχουμένων ως να ευρίσκεται πρώτης λειτουργίας των πιστών. 5. Μόλις αντελήφθη ο γέρον αυτή την παραφροσύνη, χωρίς καν να χτυπήσει, έσπρωξε τη θύρα και εισήλθε στο κελίο. Ο αδελφός τον υπεδέχτη, του υπέβαλε τη συνηθισμένη εδαφιαία υπόκληση και επιμόνωσε ζήτη να μάθει από αυτόν εάν στέκεται επί πολλήν ώρα πρώτης θύρας. Τότε ο γέρον με ελεκτικόν ύφος του είπε: «Ήρθον μόλις ή έκαμε στην καθιερωμένη στη θεία λειτουργία απόλυση των κατηχουμένων». Τότε ο αδελφός αντιληφθής των υπαινιγμών του γέροντος εκοκίνησε από ντροπή και συνελθόν από την παραφροσύνη της καινοδοξίας του, έπεσε κλαίων στους πόδας του γέροντος και τον παρεκάλει να προσευχηθεί στον Θεό για να γλιτώσει από την επικίνδυνο αυτή πλάνη. 6. Από το περιστατικό αυτό το περιστατικό το ανέφερα διότι επιθυμώ να αποδείξω πως η αναισθησία επιφέρει στον άνθρωπο δαίμον της καινοδοξίας. Εκείνος λοιπόν που θέλει να αναδεχθεί τέλειος αθλητής ώστε να νικήσει και να λάβει το στέφανο που προσφέρει ως έπαθλον ο δίκαιος Θεός, ας φροντίσει εις όλα τα μέσα να καταβάλει το πολύμορφον αυτό θηρίον, ενθυμούμενος πάντοτε το ρητόν του προφήτου, ότι ο Θεός διεσκόπησε νοστά άνθρωπο αρέσκον. Ψαλμός νη β' 6. Τίποτε δε δεν πρέπει να κάνει ο μοναχός αλλά και ο λαϊκός χριστιανός ακόμη επιδιώκον των έπαινων των ανθρώπων, αλλά να επιζητεί μόνον την αμοιβή την οποία δίδει ο Θεός. Ο άνθρωπος που θέλει να ευαρεστήσει στο Θεό πρέπει να απορρίπτει πάντοτε τους κακούς λογισμούς που ενοχλούν την καρδία του ή υπό το προσφυλές και αποτελούν σχήμα του αυτοεπαίνου και να αυτοεξευτελίζεται ενώπιον του Θεού έχουν επίγνωση της αμαρτίας αθλειότητος. Μόνο δια τρόπου αυτού θα μπορέσει με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερωθεί από το πνεύμα της καινοδοξίας. Ζήτα του Αγίου Μαξίμου. Όταν κατανικήσεις μερικά από τα ατιμότερα πάθη όπως την καστρομαργία, την πορνεία, την οργή, την πλεονεξία, αμέσως πτεργίζει προς την καρδία σου ο λογισμός της καινοδοξίας. Αν κατορθώσεις να νικήσεις και αυτόν, τότε δέχεσαι δευτέραν επίθεση από τον λογισμό της υπερηφανίας. Όλα τα πάθη της ψυχής που επιφέρουν ατιμίαν και αισχύνουν αποδιώκουν τον λογισμό της καινοδοξίας, διότι ο άνθρωπος δεν απεργάζεται κάτι που να εφελκύσει την προσοχή των ανθρώπων και να επισπάσει την δόξα των. Όταν δε κατορθώσει να νικήσει όσα ανέφερα προηγουμένως, τότε ανοίγει στην ψυχή του δρόμο προς τον λογισμό της καινοδοξίας. 2. Όταν αναγνώσεις εις το Ιερόν Ευαγγέλιο τον Ηρώδη και τον Πιλάτο να συμφιλιώνονται μεταξύ των για να θανατώσουν τον Ιησού, τότε ερμηνεύουν αλληγορικώς το περιστατικό να βλέπεις το νου σου με το νου σου μία άλλη συνεργασία, τη συνεργασία του δαίμονος της καινοδοξίας και του δαίμονος της πορνείας για να θανατώσουν την ψυχή σου ή στην ψυχή σου να θανατώσουν την ιδέα και την πρόθεση της αρετής εξοικειούμενων τιουτοτρόπος μεταξύ των δύο επικινδύνων παθών της πορνείας και της καινοδοξίας. Η αθλία αυτή συνεργασία διεξάγεται κατά τον εξής τρόπο. Τρία. Ο δαίμον της καινοδοξίας, κρυπτόμενος κάτω από την γνώση δήθεν υψηλών πνευματικών ζητημάτων,
εμβάλλει στην ψυχή μια αναζωλική αυτοπεποίθηση και καθιστά τον άνθρωπο απρόσεκτο. Απρόσεκτον δε και αλλάζω να τον στέλνει στον δαίμονα της πορνείας. Με την σειρά του τώρα ο δαίμον της πορνείας αποφεύγουν αμέσως να ρίψει την ψυχή εις τον βόρβορον της πορνείας, επιτυγχάνει να εμπνεύσει στον άνθρωπο την προσποίηση της καθαρότητας, εφόσον εξωτερικός τουλάχιστον διατήρησε τα γνωρίσματα της εγκράτειας, έστω και καν εσωτερικός κατά τον νου και διάνοια περιέπεσε εις άτοπους λογισμούς. Δια της προσποιητικής αυτής καθαρότητας, εφόσον το εσωτερικό είναι ευρωμερόν, επισπά τον έπαινα των ανθρώπων και ούτε ο δαίμον της πορνείας επιστρέφει στην ψυχή, επιστρέφει τον δαίμονα της καινοδοξίας. Αυτή η συνεργασία των δύο δαιμόνων αποβλέπουσε στην καταστροφή της ιδέας της αρετής στην ψυχή του ανθρώπου, οπότε ο άνθρωπος αμαχητή πλέον παραδίδεται στην αμαρτία. Γι' αυτό λέγεται το Ιερόν Ευαγγέλιο Ηρώδης εφόρεσεν εις τον Ιησούν λαμπρόν και πολύτιμον ένδυμα, τον εξαπέστειλε εις τον Πιλάτον. Την καινοδοξία εξαφανίζει η κρυπτή από τα βλέμματα των ανθρώπων πνευματική εργασία. Η δε φυγάτερη της καινοδοξίας, η υπερηφάνεια, εξαφανίζεται τότε όταν ο άνθρωπος αποδίδει τα κατορθώματα της αρετής του αποκλειστικώς και μόνον εις τον Θεό. Εκείνος ο οποίος προσπαθεί να πραγματοποιήσει τα αρετάς για να κερδίσει τη ματέα δόξα των ανθρώπων, είναι φανερόν ότι και τη θρησκευτική διδασκαλία την κάνει μόνο και μόνο για την καινοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια. Ο άνθρωπος αυτός τίποτε δεν κάνει χάρη πνευματικής οικοδομής, αλλά και οι συζητήσεις του δεν έχουν σκοπόν το θείον αυτών έργων. Εις όλας τας περιπτώσεις και όταν πράττει ή όταν διδάσκει, με τα μανίας κυνηγά τους επένους και την δόξα αυτών που τον βλέπουν ή τον ακούουν. Ότι δε πράγματι αυτό συμβαίνει, δηλαδή το ελαττήριο των ενεργειών του, είναι η καινοδοξία, αποδεικνύεται από την λύπη την οποία δοκιμάζει, ο Σάκης μερικοί από αυτούς που τον ακούν ή τον βλέπουν, κατηγορήσουν και αυστηρώς ελέγξουν τους λόγους ή τα πράξη τους. Σφοδρά δε λύπη την οποία δοκιμάζει ο καινόδοξος από την κατάκριση των πράξεών του ή το λόγο του, δεν οφείλεται στο ότι δεν επέτυχε η πνευματική οικοδομή των αδελφών αυτού ούτε καν το επιδίωκε, αλλά στο ότι τον εταπείνωσαν και δεν του προσέφεραν επένους τιμάς και δόξαν. 5. Η καινοδοξία συγγενεύει με τη φιλαργυρία, η μία γεννά την άλλη. Οι καινόδοξοι αυτοί που κυνηγούν τους επένους και τη δόξα των ανθρώπων ευκόλως πλουτούν, διότι εκμεταλλεύονται τα περί αυτών διαθέσεις των άλλων. Εκείνοι πάλι που αποκτούν πλούτον περιπίπτουν στην καινοδοξία, διότι οι άνθρωποι για να ωφεληθούν κάτι εξ αυτών τους επαινούν και τους δοξάζουν. Η σχέση αυτή μεταξύ καινοδοξίας και της φιλαργυρίας πραγματοποιείται στους κοσμικούς. Και ο μοναχός όμως, παρόλο ότι είναι ακτίμων, εν τούτης περισσότερο των κοσμικών, ενίοτε καινοδοξεί. Η καινοδοξία του μοναχού δεν στηρίζεται στην επίδειξη πλούτου, διότι ούτως ο Σάκης αποκτήσει χρήματα, φροντίζει να τα αποκρύπτει, αισθανόμενος ντροπή από την κατοχή των χρημάτων, επειδή δεν ταιριάζει ο πλούτος προς το σχήμα του μοναχού. 6. Χαρακτηριστικό γνώριμα της καινοδοξίας του μοναχού είναι η προσπάθειά του να εφελκίσει την εκτίμηση των ανθρώπων για την αρετή και δια όσα ακολουθούν την αρετή. Ως αυτός χαρακτηριστικό γνώριμα της υπερηφανίας του μοναχού είναι η καύχησή του δια τα καταρθώματα των πνευματικών του αγώνων και η περιφρόνησή του από τους λοιπούς. Κοινόν δε γνώρισμα και των δύο ανωτέρων παθών του μοναχού είναι η μη απόδοση των κατορθωμάτων του εις τον Θεό με τη βοήθεια του οποίου τα επετέλεσαν. 7. Ο υπερήφανος πάλι και καινόδοξος κοσμικός καυχάται δια την ωραιότητά του, τον πλούτο του, την δύναμή του, τας γνώσεις του και δι' αυτόν επιδιώκει να επισπάσει τον έπαινον και την δόξα των ανθρώπων. 8. Δεν είναι εύκολο πράγμα να απαλλαγεί κανείς από την καινοδοξία. Κατορθώνει δε ο άνθρωπος να απαλλαγεί μόνον δια της μακράν της ανθρωπίνης προσοχής εν κρυπτό διεξαγωγής του πνευματικού έργου και δια της συχνής προσευχής. Και πώς καταλαβαίνει κανείς ότι έχει απαλλαγεί από την υπερηφάνεια και την καινοδοξία? Όταν φτάσει στο σημείο να μην μνήσει κακή εναντίον εκείνου που τον εκακολόγησε και εξακολουθεί να τον κακολογεί. Ήτα εν το γεροντικό διηγούνται δια τον Αβά Αρσένιο και τον Αβά Θεόδωρον που ισχύτευαν στη Θέρμη ότι εμίσουν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερον από όλους τους άλλους. Για να αποφεύγουν δε την ματέα αυτήν δόξα, ο μεν Αβάς Αρσένιος έκανε πολύ χρόνο να συναντήσει άνθρωπο. Ο δε Αβάς Θεόδωρος δεν απέφευγε με τη συνάντηση, απευθυνόμενος όμως
και συζητών μετά των ανθρώπων, είτε τόσο απότομος κατά την ομιλία του ως ηρωμφέα, τι ουτοτρόπος δεν προεκάλλει τη συμπάθεια των ανθρώπων. Κάποτε έζη ένας μεγάλος ασκητής ως Θησίτο και ιερεύς, τον έλεγαν Ευλόγιον. Αυτός λοιπόν ενίστευε 2 συγχρόνους ημέρας ή και ολόκληρον την εβδομάδα την επορνούσε χωρίς να φάγει απολύτως τίποτε. Όταν δε κατέλειεν έτρωγε μόνο λίγο νάρτων και αλάτι, τον Ευλόγιον για την άσκησή του τον εδόξαζον πολλοί οι άνθρωποι. 3. Μίαν ημέρα ο Ευλόγιος επισκέφθη τον Αββά Ιωσήφ, ώστις παρέμεινε εις πανεφό και ανέμενε να συναντήσει πλησίον αυτού σκληροτέραν άσκηση. Ο Αββάς Ιωσήφ τον υπεδέχτη χαρούμενος και έδωσε εντολή στον μαθητή του να ετοιμάσει τράπεζα προς τιμή των επισκεπτών από όσα έχουσε. Όταν ήλθε η ορισμένη ώρα, εκάθισαν για να φάγουν. Οι μαθητές που συνόδευαν τον Ευλόγιο είπαν στον Αββά Ιωσήφ: «Ο πρεσβύτερος δεν τρώγει παρά μόνο νάρτων και αλάτι». Εις την παρατήρηση αυτήν ο Αββάς Ιωσήφ ουδεμίαν απάντηση έδωσε, αλλά έτρωγε σιωπηλός. 4. Ο Ευλόγιος λοιπόν με τους μαθητές του παρέμειναν 3 ημέρες. Κατά το διάστημα των 3 αυτών ημερών δεν ήκουσαν ούτε τον Αββά Ιωσήφ ούτε κανέναν από τη συνοδεία του να ψάλει ή να προσεύχεται εκ φόνος. Αυτό δεν συνέβη διότι ο Αββάς Ιωσήφ και η συνοδεία του εξετέλουν πνευματική εργασία σιωπηλός και μακράν της προσοχής των άλλων. Μετά 3 μέρες οι επισκέπτες ανεχώρησαν και χωρίς να συναντήσουν αυτό που ανέμεναν και ως εκ τούτου δεν ωφελήθησαν. 5. Τι οικονομεί όμως ο Θεός για την ψυχική των ωφέλεια, καθώς επέστρεφον εις τη σχήτη του, έγινε νομίχλη και σκοτίνιασε σχεδόν ο τόπος. Ο Ευλόγιος λοιπόν με τη συνοδεία του περιπλανήθησαν εις την έρημο. Περιπλανόμενοι δε ευρέθησαν πάλι πρώτου ασκητηρίου του Αββά Ιωσήφ. Ενώ δε ετοιμάζονται να χτυπήσουν τη θύρα για να τους ανοίξουν, έξαφνα ήκουσαν από μέσα να ψάλουν οι μοναχοί. Τόσον δε κατανυχτική ήταν η ψαλμωδία, ώστε παρέμειναν ακροόμενοι αρκετόν διάστημα, χωρίς όμως να καταπάβει η ψαλμωδία. Τότε είναι αγκάστησαν να χτυπήσουν. Μόλις αντελήφθησαν τα χτυπήματα, οι μοναχοί του Αββά Ιωσήφ από το εσωτερικό του κελίου αμέσως σταμάτησαν τους ψαλμούς και ένοιξαν υποδεχτέτες με τα χαρά στους ξένους. 6. Την πρώτην αυτήν κατάπληξη διεδέχτηκε Δευτέρα. Ο Ευλόγιος λόγω της ζέστης εδίψασε και ζήτησε νερό. Ένας λοιπόν εκ των μοναχών του Αββά Ιωσήφ του προσέφερε με ένα πύληνο δοχείο νερό ποταμίσιο που είχε όμως ανακατευτεί με θαλασσινό. Μόλις το έβαλε στο στόμα του ο Ευλόγιος δεν ειδηνήθη να το πιει. Αμέσως δε αντελήφθη ότι αυτό εγένα το διάσκηση και γι' αυτό έπεσε γονατιστός πρωτοποδούν του Αββά Ιωσήφ και του είπε: «Τι είναι αυτά που βλέπω, Αββά? Όταν είμαστε μαζί δεν εψάλατε καθόλου, ενώ αφού εφάγαμε. Αφού εφήγαμε ασχολήθηκε επί μακρόν με την ψαλμωδία. Εις την τράπεζα πάλι, όταν εκαθίσαμε να φάγουμε, επίνατε ίνον. Τώρα όμως διαπιστώνω ότι εσείς χρησιμοποιείτε για να πίνετε νερό αλμυρών που σχεδόν δεν μπορεί να το πιει κανείς». 7. Ο Αββάς Ιωσήφ καταβάλλον και την ίστατη προσπάθεια να αποφύγει τον έπαινο και τα εγκόμια των ανθρώπων απήντησε: «Ευλογημένε, λάθος έγινε. Ο αδελφός που σου προσέφερε νερό είναι ο λίγον ελαφρός κατά το νου και το ανακάτεψε με θαλασσινό χωρίς να το προσέξει». Αυτήν όμως την εξήγηση δεν την εδέχτη ο Ευλόγιος του και γι' αυτό με επιμονής παρεκάλει τον γέροντα να του πει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπό την πίεση αυτήν, ο Αββάς Ιωσήφ αναγκάστη να του αποκαλύψει με μεγάλη του στεναχωρία την αλήθεια. «Εκείνος ο λίγος ίνος που προσθέσαμε στο φαγητό ήτο για την αγάπη σας. Οι μοναχοί πίνουν μόνο από το υφάλμυρον αυτό ίδρο. Επίσης όταν ήμαθα μόνοι ψάλλουμεν όπως ήκουσας, όταν όμως έχουμε επισκέπτας για να αποφεύγουμε τους επένους, αποκρύπτουμε από την προσοχή των την εργασία νημών. Γι' αυτό δεν ψάλαμε τότε κατ' οικονομία περιφρουρούντες την ψυχή νημών από της καινοδοξίας». 8. Εκ της αφορμής αυτής και την κατ' επιθυμίαν του Αββά Ευλογίου συνέχισε ο Αββάς Ιωσήφ: «Οι μοναχοί πρέπει να είναι διακριτικοί και να εξοικονομούν με σύνεση τα διαφόρους καταστάσεις ώστε ούτε να σκανδαλίζουν ούτε να διαγείρουν τους επένους και τα εγκόμια των ανθρώπων. Με την ωραία αυτήν διδασκαλία να απέκοψε από τον Αββάν Ευλόγιον τα ολίγα ίχνη της ανθρωπαρεσκίας και τον έπεισε να εργάζεται πλέον κρυπτός μακράν της ανθρωπίνης προσοχής. Ο Ευλόγιος και οι μαθητές του ωφελήθησαν πάρα πολύ. Αναχωρούντες δε είπε ο Ευλόγιος από τον Αββά Ιωσήφ: «Αυτό πράγμα που κάνετε είναι η γνήσια εργασία των μοναχών». 9. Ένας ασκητής διηγήθη το εξής περιστατικό στον Αββά Θεόδωρο της Φέρμης. Κάποτε έλεγε ο ασκητής αυτός μετέβηνε ένα απόγευμα
απόγευμα για να τον επισκεφτώ ή το καλοκαίρι και τον ευρήκαν αφορεί ένα πλεκτών εσχισμένων τόσων ώστε άφηνε να κάλυπτον το στήθος του από τη μέση και επάνω. Το δε κουκούλιόν του δεν το εφόρει αλλά ή το ρηγμένον έμπροσθέν του. Ενώ δε συζητούσαμε ήλθε ένας αξιωματούχος εκ της πόλης για να τον ειδεί. Μόλις εκτύπησε ο ξένος, επετάχτη έτσι όπως ήτο ο Αββάς Θεόδωρος να τον υποδεχτεί. Εκάθισε μαζί του και στην θύραν και έρχισαν να συνομιλούν. Τότε εγώ για να μην συνομιλεί ημίγυμνος έλαβα ένα μικρό κομμάτι παλαιού επανοφορίου και το έριξα επάνω στις ώμες του. Αμέσως όμως ο γέρον το επήρε στη χείρα του και το έριψε κάτω. 10. Όταν έφυγε ο επισκέπτης μας του είπαν: «Γιατί Αββά το έκανες αυτό, ο άνθρωπος ήλθε για να ωφεληθεί ή μήπως για να βλάβει, τι εντύπωση θα απεκόμισε έτσι που σε είδε, πώς εξηγείς τη στάση σου αυτή, μήπως είχες τη γνώμη ότι πρέπει ακόμη να δουλεύουμε τους ανθρώπους για να είμαστε ανθρωπάρεσκοι, εκάμαμε τη δουλειά μας και έφυγε. Όποιος λοιπόν έχει επιθυμία να ωφεληθεί θα ωφεληθεί, όποιος λοιπόν πάλι αναζητεί αφορμάς για σκανδαλοθυρία ας σκανδαλιστεί. Εγώ πάντως όπως ευρεθώ χωρίς να προσποιηθώ για να αρέσω στους ανθρώπους θα υποδέχομαι τους επισκέπτες μου». 11. Μετά την εξήγηση αυτήν έδωσε και την εξής εντολή εις τον μαθητήν του: «Εάν έλθει κανείς να με ειδεί και να του υπείς την αλήθεια, εάν τρώγω θα του υπείς τρώγη, εάν κοιμούμε θα του υπείς κοιμάται. Δεν θα μεταβάλεις την πραγματικότητα για να του δημιουργήσεις ψευδή εντύπωση, χάρη να ανθρωπαρισκείας. Τόσο πολύ ο Αββάς Θεόδωρος απέφευγε την ανθρώπινη δόξα την οποία θα ανασύμωσε εμείς. Εμείς και πληροφορούμεθα τα λαμπρά αυτά παραδείγματα και αν ακόμη δεν μπορούμε να τα μιμηθούμε καθ' ολοκληρία την αξιοθαύμαστον αυτήν πνευματική εργασία του γέροντος, διότι είμαι ακόμη ασθενής ώστε να καταπατήσουμε τελείως την ανθρωπαρέσκεια, τουλάχιστον όμως να την συγχαθούμε ως έξι μολύνη τη συνείδησή μας για να γίνουμε εχθροί του Θεού επιδιώκοντες να αρέσουμε στους ανθρώπους». 12. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββάν Θεόδωρο: «Μου επιτρέπεις Αββά ο λίγας ημέρας να μην φάγω άρτον?». «Καλά κάμνης», το απέτησε, «και εγώ το ίδιο έκαμα. Επιθυμώ λοιπόν να πάρω τα ρεβίθια μου και να πάω εις το αρτοποιείον να κάνω αλεύρι. Εάν έχεις σκοπό να μεταβείς το αρτοποιείον, πήγαινε καλύτερα να ζυμώσεις το ψωμί σου». Εις τι χρειάζεται όμως όλη αυτή η συζήτηση? 13. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μότιον: «Εάν φύγω εις ένα μέρος που έχω υπόψη μου, θέλεις να διδάξω τους ανθρώπους του μέρους εκείνου?». «Πρόσεξε τέκνο μου», απήντησε ο γέρον. «Όπου κατοικήσεις μη επιδιώξεις να προβάλλεις το όνομά σου και θα προβάλλεις το όνομά σου εφελκίον τους επένους των ανθρώπων όταν σε αντιληφθούν να ζεις αυστηρά και να λέγεις, παραδείγματος χάρη, εγώ παραμένω έγκλειστος και δεν δύναμαι να προσέλθω στη σύναξη των αδελφών ή νηστεύω και δεν δύναμαι να παρακαθίσω στην τράπεζα για να φάγω. Κάτι τέτοια διαφημίζουν χωρίς λόγο των άνθρωπων και μετά θα ενοχληθείς, διότι οι άνθρωποι εξευλαβίας όπου ανακαλύπτουν τι αυτάς αρετάς τα οποία θεωρούν τελειότητας, εκεί τρέχουν μετά προθυμίας». 14. Εσύ λοιπόν όπου πρόκειται να παραμείνεις να ζεις όπως ζουν και οι άλλοι για να μην φαίνεσαι ανώτερος από αυτούς. Εάν βλέπεις να κάνουν κάτι επιπλέον οι ευλαβέστεροι για τους οποίους έχεις την πληροφορία της χάρητος ότι κατά Θεόν και γνησίως εργάζονται, φρόντιζε και εσύ να το κάνεις για να αναπαύεις το λογισμό σου. Με την ομοιότητα αυτή της ζωής σου προς την ζωή των άλλων δύο πολύτιμα αγαθά κερδίζεις, την ταπείνωση και αποκτάς και ταπείνωση να αποκτάς αλλά και αποφεύγεις τους επένους και την ενόχληση των ανθρώπων τα οποία είναι ενδεχόμενο να σε ρίψουν στην καινοδοξία. 15. Κάποτε ο μέγας νηστερό ο Αββάς ευάδιζε στην έρημο με έναν άλλον αδελφόν. Έξαφνα βλέπουν μέγαν όφη εκ φόβου έφυγων. Όταν απεμακρύνθησαν από το επικίνδυνο αυτό ετώ, λέγει ο αδελφός στον Αββά νηστερό: «Και εσύ πάτερ μου εφοβήθης?». «Δεν φοβούμαι τέκνο μου, αλλά συμφέρει να αποφεύγουμε τον κίνδυνο απομακρυνόμενοι εξ αυτού, διότι ούτε ο τρόπος δεν θα απολυμηθούμε από το κακό πνεύμα της καινοδοξίας, δηλαδή της υπερηφανίας». 16. Ο Αββάς Δανιήλ διηγείται το εξής περιστατικό: «Κάποτε έλεγε συνεντήθημαν με τον Αββά Ποιμένα και εφάγαμε μαζί. Όταν δε τελείωσε το φαγητό και σηκώθημεν από το τραπέζι, μας είπε ο Αββάς Ποιμήν: Αδελφοί, πηγαίνετε τώρα να ξεκουραστείτε λιγάκι. Οι σύντροφοί μου λοιπόν απεχώρησαν για να αναπαυτούν. Εγώ όμως παρέμεινα ολίγων διότι επεθύμουν να συνομιλήσω ιδιαιτέρως με τον γέροντα».
Προς το σκοπό λοιπόν αυτών εισήλθεν στο κελίον του γέροντος. Ο Αββάς που δεν ανέμενε επίσκεψη προσήφια του. Μόλις όμως με αντελήφθη αμέσως έπεσε εις το κρεβάτι του και προσεποιείται των κοιμισμένων. Με αυτόν τον αξιόπαινον τρόπον εργάζεται ο γέρον. Κρυφά χωρίς επιδείξεις, χωρίς να τον προσέχουν οι άνθρωποι. Κάποτε ο Αββάς νηστερό, ο επίσκοπος της Ηλιοπόλεως, επεσκέπει τον Αββά Σισόιν που διέμενε εις το όρος του Αββά Αντωνίου. Πλησίον του παρέμειναν αρκετές ημέρας. Όταν δε επρόκειτο να αναχωρήσει ο Αββάς Ισόης, ετοίμασε φαγητόν δια των Αββάν αδέλφιων και τη συνοδεία του Κέτι ή το πρωί και ημέρα μάλιστα νηστείας. Αφού λοιπόν ετοιμάστη η τράπεζα, εκάθισε και ο Αββάς Ισόης να φάγει μαζί τον. Μόλις ήρθε να τρώγουν, εκτύπησε η θύρα. Τότε ο Αββάς Ισόης, χωρίς να διακόψει το φαγητό του, απευθύνεται προς τον υποταχτικό του και του λέγει: πήγαινε και δώσε τους ολίγων πληγούρι, διότι οι αδελφοί που μας ήλθαν είναι κουρασμένοι. 18. Παρεμβαίνουν ο Αββάς αδέλφιος και για να μην κατηγορήσω στον γέροντα επειδή έτρωγε εις ακατάλληλον ώρα λέγει «Ας παραμείνω συνολίγων έξω έως ότου φύγομεν για να μην υπούν ότι ο Αββάς Ισόης τρώγει εις ακατάλληλον ώρα». Ο Αββάς Ισόης αφού τον εκείταξε ολίγων επανέλαβε πάλι προς τον μαθητή του την εντολή. Πήγαινε φίλεψέ τους όπως σου είπα. Οι αδελφοί που ήλθαν την ώρα εκείνη μόλις είδαν τα φιλεύματα που τους παρέθεσαν ή ρώτησαν τον υποτακτικό που τα έφεραν. Έχετε ξένους μάλιστα, απήντησε ο υποτακτικός. Μήπως τρώγει μαζί τους, μαζί σας και ο γέροντας, μάλιστα επανέλαβε. 19. Οι αδελφοί μόλις ήκουσαν αυτό ήρχισαν να στεναχωρούνται. Αχ, ευλογημένοι, τους είπε ο Θεός να σας συγχωρήσει που αφήσατε τη αυτήν ώρα και μάλιστα η ημέρα νηστείας τον γέροντα να φάγει. Ή μήπως δεν γνωρίζετε ότι δι' αυτήν τη συγκατάβαση θα αγωνιστεί σκληρός επί πολλάς ημέρας. Τη συζήτηση αυτήν την ήκουσε και ο επίσκοπος. Αμέσως δε σηκώθηκε και έβαλε μετάνοια στον Αββάν λέγον συγκινημένος προς αυτόν. Συγχώρεσέ με Αββά, διότι εσκέφτην ως άνθρωπος ενώ εσύ εξετέλεσες αυτό που διατάζει ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν δοξάζει τον άνθρωπο, καμία αξία δεν έχει η δόξα των ανθρώπων. Ας μη μας ενοχλούν λοιπόν οι έπαινοι ή οι επικρίσεις των ανθρώπων. 20. Όσοι εγνώρισαν εκ του πλησίων τους μοναχούς που έζων αυστηρός εις τα σκήτας έλεγον περί αυτών, ότι εάν κανείς αντιλαμβάνεται την πνευματική εργασία του, θεωρούν πλέον αυτήν ως αμαρτίαν και όχι ως αναιρετήν. 21. Ένας γέρον ασκητής είπε ότι η ανθρωπαλέσχεια καταστρέφει το εσωτερικό ήθος του ανθρώπου, δηλαδή τη διάθεση να εκτελεί το αγαθόν ή και αυτήν ακόμη την συνήθεια της αρετής και τον αφήνει ξηρών όπως το άγωνον έδαφος εις το οποίο δεν φυτρώνει τίποτα. 22. Ο ίδιος πάλιν χρησιμοποίησε την κατωτέρω ωραία παρομοίωση για τον ανθρωπάρεσκον. Εκείνος που φανερώνει τα καλά του έργα και τα γνωρίζει ο κόσμος, ομοιάζει με αυτόν που σπέρνει, αλλά οι σπόροι πέφτουν έξω από το καλλιεργημένο χωράφι και έρχονται τα πετεινά του ουρανού και του στρώγου. Απέναντίας αυτούς που αποκρύπτει στη σιωπή την πνευματική του πολιτεία, ομοιάζει με εκείνον που προσέχει και ρίπτει τους σπόρους μέσα στα αυλάκια του καλλιεργημένου χωραφιού. Αυτός ασφαλώς πολλά θα θερήσει κατά την εποχή του θερισμού.